Καλημέρα σας. Ο σκηνοθέτης μας έχει να το λέει πάντως για την Παρασκευή. Μάλλον την περιμένει και αυτός πώς και πώς, όπως και περισσότεροι μάλλον από εσάς. Είναι επιτέλους Παρασκευή! Πέρασε και αυτή η εβδομάδα. Πέρασε. Ωραία ήταν. Ωραία. Πάει. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Ναι, να ζήσουν οι σταυρούλες, οι σταύροι, οι σταύριες, οι σταυρινές, να μας ζήσει ο ουρολόγος μας, ο Δόκτωρ Σταύρος Χαραλάμπου. Χρόνια που πολλά. Τον αγαπούμε γιατί πάρα πολύ. Και όσοι μας ακούτε που γιορτάζετε, να ζήσετε. Λοιπόν, τώρα τι σοι γιορτή θα είναι αυτή που θα κάνουμε εμείς σήμερα με αυτό το θέμα. Εκεί τα ξετεριάζει, σταύρωση. Ναι. Για τη σταύρωση του ανθρώπου. Σωστά, αν το θέσεις έτσι, ναι, έχει λογική. Ο ίδιος ο φίλος που έστειλε την επιστολή, όταν προαναγγείλαμε τα θέματα και όσοι από εσάς είστε στο Facebook, μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα μας που έχει τον τίτλο της εκπομπής στα ελληνικά. Φέκλα, μιλάμε ανοιχτά. Και κάθε Παρασκευή αναρτώ στη σελίδα τα θέματα της επόμενης εβδομάδας, τα οποία το αφήνω εκεί πέρα καρφιτσωμένα, ώστε να ξέρετε ποια είναι. Mm-hmm. Και όταν είδε ο φίλος μέσα από τη σελίδα ότι σήμερα είχαμε την επιστολή μου, μου λέει μπράβο, μου στέλνει mail και μου λέει μπράβο, ωραία μέρα διάλεξες, τη ημέρα του Σταυρού, γιατί πράγματι είχα σταυρωθεί σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη συνθήκη. Και επειδή γνωρίζω τον άνθρωπο, έτυχε να τον γνωρίσω, δεν ήταν πελάτης μου, είναι άνθρωπος τον οποίο γνωρίζω μέσα από τα social media που γνωριστήκαμε και από κοντά σε μια παρουσίαση, πιστεύω την αλήθεια αυτά που λέει. Έτσι, δηλαδή φαίνεται. Είναι απίστευτα. Μοιάζει λίγο εξωπραγματική ιστορία. Ναι, που μοιάζει λίγο έτσι ότι είναι βγαλμένη από ταινία, αλλά είναι αληθινή εξ όσων κατάλαβα, γιατί μου την έχει πει τόσες φορές. Με πελεκάει από πέρσι που την έστειλε. Πότε θα κάνεις την επιστολή μου, πότε θα κάνεις την επιστολή μου. Σήμερα κάνουμε, Αγγέλη μου, την επιστολή σου και σε όσους έχετε έγνοια πότε θα κάνουμε την επιστολή σας. Είναι πάρα πολλές οι επιστολές, αλλά βλέπετε, ακόμη κάνω τώρα αυτή η επιστολή. Είχε έρθει στις 3 εβδομάδες που ξεκίνησε η εκπομπή και τώρα ήρθε η σειρά της. 4 σελίδες, μιλάμε απίστευτες ιστορίες. Εσύ να είσαι καλά. Πάμε να δούμε. Τι θα δούμε. Σε λίγο μιλάμε ανοιχτά για την τοξική φιλία ενός νεαρού άνδρα με μεγαλύτερη γυναίκα. Μία επιστολή που αναλύει πώς μία γυναίκα χρησιμοποίησε τη φιλία ενός νεαρού άνδρα ώστε να τον εκμεταλλευτεί. Πώς διαχειριζόμαστε τις τοξικές σχέσεις? Είναι δύσκολο να υπάρξει αγνή φιλία μεταξύ ανθρώπων που είναι διαφορετικοί? Υπάρχουν σημάδια που μας βοηθούν να αντιληφθούμε πότε μία φιλία αρχίζει να γίνεται τοξική? Ας μιλήσουμε ανοιχτά. Και εδώ είμαστε. Λοιπόν, πλέον ύστερα από, έπειτα από τόσες εκπομπές περί τοξικότητας, νομίζω ότι έχουμε πιστεί όλοι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τοξικοί άνθρωποι. Λοιπόν, ακούστε, χθες το βράδυ ήμουν στο γύρισμα της παραδοσιακής βραδιάς που γίνεται στο στούντιο Γαλήνη. Mm-hmm. Και ήμουν εκεί πέρα στο τραπέζι με 4 αγαπημένους φίλους ηθοποιούς, την Έλια την Ιωαννίδου, τον Σοφοκλή τον Κασκαούνια, mm-hmm, και την Έλενα. Και μου λένε και οι τρεις, μας έχεις τρελάνει! Μας έχεις κάνει! Θα κοιτάμε, μήπως αυτός είναι τοξικός, μήπως άλλος είναι τοξικός. Όντως όμως... Με έχεις εισάγει τον όρο, δεν είναι δικός μου όρος, παιδιά. Τελικά όμως αποδεικνύεται ότι όντως πρέπει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και εκεί που είναι η τέχνη, αν θες, η μαγιά, να το πούμε έτσι, είναι να μάθεις να τους ξεχωρίζεις. Βέβαια, και όταν είμαστε καλόβολοι άνθρωποι και καλοπροαίρετοι άνθρωποι, που εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς είμαστε, δηλαδή έχουμε μεγαλώσει σε ένα σπιτικό που μας έμαθαν να είμαστε καλοί άνθρωποι, να σεβόμαστε τους άλλους, να δείχνουμε συμπόνια, καλοσύνη, ναι, είναι εύκολο να πέσουμε σε τέτοιες παγίδες. Να μπούμε μέσα σε γνωριμίες, φιλίες, σχέσεις, στις οποίες να είμαστε θύματα εμείς. Και από ό,τι φαίνεται στείνουν και παγίδες, βασιζόμενοι στο φιλότιμό σου, στο ότι είσαι έτσι, να το πούμε, ανθρωποκεντρικός, στο ότι έχεις συμπόνια, και πέφτεις μέσα. Πάμε να ακούσουμε τι έπαθε αυτός ο φίλος μας, να το συζητήσουμε και να βοηθηθούμε όλοι μας, ώστε να μην το ξαναπάθουμε, γιατί και εγώ το έχω πάθει, όχι ακριβώς με την ίδια αφήγηση. Αυτό είναι ιστορία με επιστημονική φαντασία. Αυτό ξεπερνάει κάθε προηγούμενο που έχω ακούσει, χωρίς να σημαίνει ότι ο φίλος είναι ανόητος ή από την καλοσύνη του έπαθε όσα έπαθε. Όσοι από εμάς το έχουμε πάθει, να μην το έχουμε ξαναπάθει, και όσοι από εμάς βρισκόμαστε μέσα σε σχέσεις που δεν είμαστε σίγουροι τι γίνεται με αυτές τις σχέσεις μας, επειδή δεν νιώθουμε καλά, mm-hmm, ας διερωτηθούμε μήπως αυτές οι σχέσεις μας είναι τοξικές. Mm. Πάμε.
Γεια σου, Θέκλα μου. Συγχαρητήρια για το κοινωνικό έργο που επιτελείς μέσω της εκπομπής σου. Στέλνω και εγώ την ιστορία μου με σκοπό να ακουστεί ένα μήνυμα για το πώς μπορούμε να εξαπατηθούμε και να χρησιμοποιηθούμε από έναν χειριστικό και τοξικό υποτιθέμενο φύλο. Κυρίως λόγω του ότι έχουμε καλή προαίρεση και συμπόνια. Η ιστορία ξεκινάει πριν από περίπου 7 χρόνια. Όταν ήμουν 30 χρονών, δούλευα σε έναν χώρο άθλησης ως υπεύθυνος. Τότε ξεκίνησε εκεί να αθλείται μια κοπέλα 35 ετών. Από την πρώτη μέρα ήταν πολύ ανοιχτή απέναντί μου και μου έδειχνε ότι πέρα από το επαγγελματικό της υπόθεσης, με εκτιμούσε σαν άνθρωπο και της άρεσε η παρέα μου. Αρχίσαμε πέρα από τον χώρο άθλησης να κάνουμε παρέα και εκτός. Με γνώρισε στον άντρα της, ήταν παντρεμένη, στα παιδιά της, στην αδελφή της και σε όλη της την οικογένεια. Παρόλο ότι δεν ήταν στο στυλ μου σαν άνθρωπος, ήταν πολύ της ύλης, της επιφάνειας, του κουτσομπολιού και της φιγούρας. Επειδή μου φερόταν καλά και επειδή είμαι άνθρωπος που δεν βάζω τους ανθρώπους σε κατηγορίες, γίναμε φίλοι. Είχαμε σχεδόν καθημερινή επαφή και από κοντά και μέσω τηλεφώνου. Νοιαζόταν για μένα και μάλιστα εκείνη την περίοδο, επειδή ήμουν ελεύθερος, ήθελε να με βοηθήσει να βρω και σύντροφο. Όλα ωραία ως εδώ. Μετά από κάποιους μήνες, όταν είχαμε δέσει σαν φίλοι, είχε δει τι άνθρωπος είμαι και υπήρχε εμπιστοσύνη. Άρχισε λοιπόν να μου λέει τα οικογενειακά και τα προσωπικά της. Μου έλεγε ότι ο πατέρας της φερόταν σε αυτήν, την αδελφή της και την μάνα της με τον χειρότερο τρόπο. Ότι τους έκανε πόλεμο ψυχολογικό, οικονομικό και ότι απατούσε την μάνα τους και μετά από όλα αυτά είχαν διακόψει επαφές. Επειδή έτυχε να μάθω από τρίτους, σε γενικές γραμμές έλεγε την αλήθεια. Όταν τα έμαθα όλα αυτά, ένιωσα συμπόνια προς αυτήν και έκανα το λάθος να πάρω τον ρόλο του αδελφού που δεν είχε. Ύστερα άρχισε να μου λέει ότι είχε παντρευτεί τον άντρα της από οικονομική ανάγκη και για να ξεφύγει από τον πατέρα της. Και ότι παρόλο που ο άντρας της φερόταν καλά, εκείνη δεν τον αγαπούσε και ότι τον απατάει από την ημέρα που τον γνώρισε. Δηλαδή σχεδόν 15 χρόνια. Τα πρώτα χρόνια τον απατούσε, μου έλεγε, με τον πρώην της. Μετά είχε 6 χρόνια σχέση με κάποιον παντρεμένο με παιδιά που φρόντισε να γίνουν και οικογενειακοί τους φίλοι και να κάνουν παρέα οι οικογένειες μεταξύ τους. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο είχε κάνει και τα παιδιά της που πολύ φοβάμαι ότι ίσως δεν είναι του άντρα της και ειδικά το δεύτερο που δεν του μοιάζει καθόλου. Μετά τον παντρεμένο και την περίοδο που κάναμε παρέα, τα είχε για 5 χρόνια με έναν τύπο πάνω από 10 χρόνια μικρότερό της. Και μάλιστα με έμπλεξε και μένα σε όλο αυτό, ζητώντας μου να τις κάνω πλάτες για να βρίσκονται στον χώρο άθλησης που δούλευα, διότι δεν ήταν εύκολο να βρίσκονται εκτός αυτού πολύ συχνά και να την καλύπτω σε ό,τι άλλο είχε σχέση με αυτόν. Εγώ δυστυχώς δέχθηκα, επειδή την θεωρούσα φίλη μου και με έκανε να νιώθω ότι ήμασταν κάτι σαν ομάδα που ένας δεν πουλάει τον άλλο. Μόλις κάποια στιγμή έπαψα να δουλεύω στον χώρο άθλησης, έπαψε και αυτή να έχει τόσες επαφές μαζί μου. Εκεί που δεν υπήρχε μέρα που να με πάρει τηλέφωνο για να δει τι κάνω. Τότε δεν έδωσα πολύ σημασία, σκεπτόμενος ότι επειδή άλλαξε κάπως η καθημερινότητά μας, λογικό ήταν να αλλάξει και συχνότητα της παρέας που είχαμε. Ύστερα από κάποιους μήνες που είχαμε αραιώσει αρκετά την παρέα, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει κλαίγοντας ότι την χωρίζει ο εραστής της για κάποια άλλη, ότι ήταν χάλια και ότι ήθελε την βοήθειά μου. Εγώ της είπα ότι χρειαστεί θα είμαι δίπλα της και άρχισα να την στηρίζω. Είχε καταρρεύσει. Δεν μπορούσε να ασχοληθεί με τα παιδιά της. Τον άντρα της δεν έτρωγε παρά μόνο κάπνιζε και ήθελε να μιλάει με μένα για τον εραστή της και το πώς θα τον φέρει πίσω. Την πήγα σε ψυχολόγο. Μιλάγαμε στο τηλέφωνο σχεδόν 10 φορές την ημέρα. Πήγαινα σπίτι της σχεδόν μέρα παραμέρα και όλο αυτό για μήνες. Μέχρι που είχα αρχίσει να γίνομαι αντιπαθής στην οικογένειά της επειδή έβλεπαν αυτήν χάλια χωρίς να ξέρουν τι έχει και εμένα πολύ συχνά σπίτι της. Κατά κάποιο τρόπο και ο άντρας της με υποψιαζόταν με όλο αυτό που έβλεπε και με το δίκιο του ο άνθρωπος. Εμένα εκείνη την περίοδο μου φερόταν λες και ήμουν τα πάντα για αυτήν. Αλλά υπήρχαν φορές που πέρναγε τα όρια στο σημείο να μου την πέσει και μία φορά σε μία στιγμή κρίσης. Αλλά εγώ την έβαλα στην θέση της επειδή την έβλεπα φιλικά και επειδή δεν ήθελα να εκμεταλλευτώ την κρίση που περνούσε.
Μετά από σχεδόν 6 μήνες, ξαναφέρνει τον εραστή της πίσω, δίνοντάς του πολλά χρήματα. Τότε αρχίζει να συνέρχεται. Έρχεται πάλι πιο κοντά με την οικογένειά της και τον άντρα της και κόβει τον ψυχολόγο με χαζές δικαιολογίες. Και συνεχίζει την παρέα με μένα με σκοπό να ξεπεράσει τον εραστή της και να τον διώξει αυτή τώρα. Φοβούμενη ότι πάλι κάποια στιγμή στο μέλλον θα την διώξει αυτός και δεν θα το άντεχε και ότι δεν ήθελε. Ήθελε πάλι να ξαναμπλέξει με τέτοιες ιστορίες επειδή πονούσε. Αλλά τώρα είχε προστεθεί και άλλο ένα πρόβλημα. Έπρεπε να καλύψει στον άντρα της ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που είχε πάρει από το σπίτι της για να ξαναφέρει τον εραστή της πίσω. Έτσι είχε την φαϊνή ιδέα για ψεύτικη διάρρηξη. Δεν την πήρε κανείς είδηση. Και μάλιστα βγήκε και ευνοημένη από αυτήν την κατάσταση. Μετά από όλα αυτά, μου έλεγε ότι είχε αρχίσει να ξεκόβει και από τον εραστή της, ότι ήταν πολύ τυχερή που είχε έναν φίλο που τη στάθηκε τόσο στην περιπέτειά της με τον εραστή της και με την υποτιθέμενη διάρρηξη. Αλλά σιγά σιγά άρχισε να με αραιώνει από παρέα με διάφορες δικαιολογίες που δεν έστεκαν. Εγώ κάποια στιγμή δεν άντεξα όταν με έκανε πέρα. Την έπιασα και της τα είπα όλα έξω από τα δόντια και αυτή απλά μου είχε δικαιολογηθεί ότι είμαστε φίλοι αλλά ότι έχει αλλάξει η καθημερινότητά της και γι' αυτό με είχε αραιώσει. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έστεκε. Ξαφνικά την πετυχαίνω τυχαία μετά από καιρό σε κρυφό ραντεβού με τον εραστή της. Πάω, την πιάνω και της λέω ότι με κορόιδευε τόσο καιρό ότι έχουν χωρίσει και ότι είναι ακόμα μαζί και ότι δεν θέλω να την ξαναδώ. Εκείνη τα αρνήθηκε όλα. Μου είπε ότι βρέθηκαν τυχαία και ότι με θέλει στη ζωή της σαν φίλο. Εγώ, παρόλο που δεν τα πίστεψα όλα αυτά, υποκύπτω και τα ξαναβρίσκουμε σαν παρέα. Αλλά όλα είναι επιφανειακά. Με έχει πάλι σε απόσταση. Αλλά για καλή μου τύχη, την πετυχαίνω πάλι τυχαία σε κρυφό ραντεβού με τον εραστή της και την πιάνω να της μιλήσω και να της πω ότι αφού είμαι ο μόνος που μπορεί να την καταλάβει, γιατί μου λέει ψέματα. Εκείνη λοιπόν, για άλλη μια φορά, με βγάζει τρελό. Ότι δηλαδή τυχαία βρέθηκε μαζί του και μου ζητάει αυτή τώρα να ξεκόψουμε από παρέα. Παρόλα αυτά που είχα κάνει για αυτήν, με δικαιολογία ότι της δημιουργώ εντάσεις, προβλήματα και ότι τώρα έχει άλλη καθημερινότητα που εγώ δεν χωράω. Αλλά θέλει να τα έχουμε καλά. Εγώ από αξιοπρέπεια έφυγα. Και από τότε, εδώ και 2 χρόνια σχεδόν, όπου και να την έχω πετύχει, ενώ αυτή στην αρχή ήθελε να μιλάμε, εγώ δεν της λέω ούτε γεια. Δεν μου βγαίνει. Πληγώθηκα πολύ. Αλλά πιο πολύ φταίω εγώ. Το λάθος μου ήταν ότι πίστεψα ότι ένας άνθρωπος που είναι χειριστικός με όλους, επειδή εγώ θα του δώσω αγάπη και κατανόηση, θα μου φερθεί εμένα σωστά. Λάθος. Όταν χρειάστηκε, μου την έφερε και μένα. Είναι σαν την ιστορία με τον Σκορπιό και τον Βάτραχο που προτίμησε ο Σκορπιός να πνιγεί στο ποτάμι παρά να πάει κόντρα στην φύση του. Ιστερόγραφο. Θέκλα μου είναι λίγο μεγάλο, αλλά είναι αληθινό, όσο και απίθανο να ακούγεται. Σε παρακαλώ, βρες λίγο χρόνο να διαβαστεί. Ωραίο, ωραίο σενάριο για ταινία κανονικά. Και νομίζω ότι έπειτα από την εμπειρία και τη γνώση που έχω αποκτήσει με αυτές τις εκπομπές που έχουμε κάνει περί τοξικότητας, αυτό που είναι εξ αρχής ξεκάθαρο είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία κάνει την τακτική του θύματος, θυματοποιείται, έχω 1000 προβλήματα κλπ. Ορίστε, πάρτα και βοήθησέ με. Τι κάνω λάθος. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, γιατί πάτησε πάνω στο φιλότιμο του και πάνω στην καλοσύνη. Στην καλοσύνη του και στην προθυμία του να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο που του ζητά τη βοήθειά του. Να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις. Από ό,τι φαίνεται από αυτές τις 4-5 σελίδες λοιπόν της επιστολής, βλέπουμε κάποια στοιχεία φιλίας, να τα πούμε έτσι. Από την άλλη βλέπεις και κάποια στοιχεία που δεν είναι φιλίας. Επομένως, πώς μπορείς να ονοματίσεις τέτοιου είδους σχέση φιλία. Επειδή αυτή η σχέση δεν έγινε ποτέ ερωτική σχέση και επειδή αυτό το παιδί είχε την εντιμότητα όταν σε κάποια φάση του ρίχτηκε η κοπέλα. Μπράβο, να μην το εκμεταλλευτεί. Να μην το εκμεταλλευτεί. Δεν μπορούμε να το πούμε ερωτική σχέση. Κύριος. Κύριος, βεβαίως. Και πολύ
σωστός απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στο πώς ο ίδιος έβλεπε τη φιλία. Γιατί όταν είμαστε μέσα σε μια σχέση, είτε αυτή είναι συνεργασία, είτε είναι φιλία, είτε είναι η ερωτική σχέση, το πώς συμπεριφερόμαστε έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Αν εκτιμούμε και σεβόμαστε τον εαυτό μας. Κάποια πράγματα δεν τα κάνουμε όχι γιατί δεν έχουμε ευκαιρία, όχι γιατί δεν αξίζει στον άλλο να τον εκμεταλλευτούμε τροποντινά, αλλά γιατί σεβόμαστε τον εαυτό μας και σεβόμαστε τις σχέσεις μας. Νομίζω ότι πρέπει να υπήρχε κάποια... Σίγουρα ήταν πλατωνικός έρωτας για αυτόν τον άνδρα. Σίγουρα. Το οποίο μπορεί να το διείδε κιόλας η κοπέλα. Δηλαδή να είδε ότι αυτό το παιδί με συμπαθεί, μπορεί να τον ελκύω και ερωτικά, γιατί μπορεί να έχουμε ερωτική έλξη από κάποιον, αλλά να μην προχωρήσουμε στο να δημιουργήσουμε ερωτική σχέση, γιατί ο άλλος μπορεί να είναι παντρεμένος. Γιατί ο άλλος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με τον οποίος δεν μας θέλει ερωτικά. Γιατί και στο ερώτημα πόσο εύκολα μπορεί να υπάρχει ξυφιλία καθαρή μεταξύ δύο φίλων, η απάντηση είναι... Το έχουμε ξανακάνει. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα. Ναι. Η απάντηση είναι ότι αν και οι δυο δεν βλέπουν ερωτικά ο ένας τον άλλον, μπορεί να υπάρξει καθαρή φιλία, αλλά ότι υπάρχουν αρκετές φιλίες μεταξύ ανδρών και γυναικών ή και μεταξύ γυναικών ή και μεταξύ ανδρών, γιατί ένα 10% του πληθυσμού μας είναι ομοφιλόφιλοι, οι οποίες είναι μεν φιλίες, αλλά ο ένας από τους δυο επιθυμεί κάτι παραπάνω. Επομένως είναι σπάνιο φαινόμενο, μπορούμε να πούμε. Φιλία, αυτή άντρα, θα γυναίκα. Έλεγα, ναι, αυτή θα έλεγα ότι είναι. Είναι σπάνιο, μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει με ανθρώπους ξεκαθαρισμένους. Για παράδειγμα, ένα στοιχείο που είχε αυτή η φιλία, το οποίο τη βοηθούσε να διατηρηθεί φιλία, ήταν ότι ήταν μέσα στη ζωή της κοπέλας γενικώς αυτός ο νεαρός άνδρας. Δηλαδή γνώριζε και τον άνδρα της, γνώριζε και τα παιδιά της. Μαζί σου, αλλά ξεκινώντας την επιστολή, αυτό που με υποψιάζει, θα με υποψίαζε εμένα και απορώ πως δεν υποψίασε τον ίδιο, είναι το γεγονός ότι βρέθηκαν σε αυτόν τον χώρο άθλησης. Ναι. Και αυτό που περιγράφει είναι ότι αμέσως τον προσέγγισε, δηλαδή με πολύ ανοιχτή καρδιά να του γνωρίσει τον άντρα της, τα παιδιά, την οικογένεια κλπ. Όταν βλέπεις έτσι ένα τόσο διαχυτικό, να το πούμε, άνθρωπο, ο οποίος σου δίνει πληροφορίες για την προσωπικότητά του, για την οικογένειά του, τόσο απλόχερα και τόσο εύκολα, αμέσως δεν θα έπρεπε να σε βάζει σε υποψίες λίγο? Στην εποχή που ζούμε, ναι. Στην εποχή που ζούμε, που δεν είναι τόσο αγνές οι σχέσεις και δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, πρέπει να υποψιαζόμαστε, να είμαστε λίγο καχύποπτοι όταν κάποιος με το καλημέρα σας βάζει μέσα στη ζωή του. Ναι, είναι λίγο σίγουρα περίεργο. Υπάρχουν και άνθρωποι ανοιχτόκαρδοι και άνθρωποι καλοπροαίρετοι. Βεβαίως. Οι οποίοι δεν σημαίνει ότι όποιος είναι ανοιχτός και όποιος είναι φιλικός είναι απαραίτητα και κακός άνθρωπος και έχει κακό σκοπό, αλλά οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι χειριστικοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν τους άλλους, οι οποίοι ίσως να εμπίπτουν και στο φάσμα των διαταραχών προσωπικότητας του Β' Πλέγματος που είχαμε κάνει με τον Γρηγόρη στις 23 Ιουλίου. Αυτή την εκπομπή να τη δείτε και να τη ξαναδείτε και να τη ξαναδείτε, γιατί σε αυτή την εκπομπή, αν θέλετε, εγώ την ακούω ξανά, γιατί σε αυτή την εκπομπή ο ψυχίατρος μας, ο Δόκτωρ Γρηγόρης Γρηγορίου, μας έχει εξηγήσει πολύ αναλυτικά για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη διαταραχή του ναρκισισμού, για παράδειγμα, την κοινωνιοπαθητική διαταραχή και διάφορες άλλες διαταραχές που είναι στο Β' Πλέγμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ενσυναίσθηση. Στα αγγλικά το λέμε «they have lack of empathy», τους λείπει η ενσυναίσθηση. Και δεν μπορούν να βιώνουν έντονα αληθινά συναισθήματα όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, μπορούν όμως να τα μιμούνται. Δηλαδή ένας ναρκισσιστής, για παράδειγμα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει μια διαταραγμένη σχέση με τον εαυτό του και τον κόσμο, ο οποίος θα μπορούσε να τον διαγνώσει κάποιος ψυχίατρος, κλινικός ψυχολόγος, ως άνθρωπο που έχει διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας, και ένα από τα πιο γνωστά διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται γι' αυτό είναι και το MMPI, το τεστ προσωπικότητας, το οποίο έχει πάνω από 500 ερωτήσεις, αν θυμάμαι καλά, επειδή δεν είμαι ειδικευμένη στο να δίνω το MMPI, δεν γνωρίζω ακριβώς πόσες ερωτήσεις είναι, η Αριστονίκη το δίνει. Μέσα από ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη διάγνωση του ναρκισσισμού, έχει και το στοιχείο του ότι δεν λυπάται τους άλλους, δεν νιώθει εύκολα, πώς να το πω, αγαπητικά συναισθήματα. Ούτε μπαίνει στη θέση του άλλου, φαντάζομαι καθόλου. Με τίποτα. Ο εαυτός του είναι το κέντρο,
οι επιθυμίες του, οι ανάγκες του, οι ορέξεις του είναι ο απότερος στόχος και στην πορεία μιμείται συναισθήματα αγάπης, φιλίας, για να κερδίσει πράγματα. Επομένως, δηλαδή για να σε αφαιμάξω, έρχομαι και σου κάνω τη φίλη. Οπότε στην περίπτωση της επιστολής, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά τα 5-10 στοιχεία που βλέπουμε, υποθέτουμε ότι μιλάμε για μία ναρκισίστρια. Υποθέτουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση. Υποθέτουμε. Δηλαδή έχει ναρκισιστικά στοιχεία η συμπεριφορά αυτή τη κυρία και επίση έχει στοιχεία έλλειψη ενσυναίσθηση. Εγώ ξέρει τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα ότι ένα λόγο που μπορεί αυτή η κυρία να προσέγγισε αυτό το παιδί αρχικά μπορεί να ήταν και για να κάνει τον παράνομο εραστή τη να ζηλέψει. Το σκέφτηκε αυτό. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Πολλέ φορέ συνάντησα στο παρελθόν, όταν συνομιλούσα με ανθρώπου στο γραφείο. Τα 20 χρόνια που έχω εργαστεί ως ιδιώτης ψυχολόγος, συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι, γιατί στο ψυχολόγο τα λες όλα, τα λες σχήμα, οι οποίοι αποκάλυπταν ότι χρησιμοποιούσαν έναν άνθρωπο, είτε άνδρα είτε γυναίκα, γιατί μπορεί και ένας άνδρας να έχει αυτή τη συμπεριφορά που έχει αυτή η κυρία, χρησιμοποιούσαν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πώς θα το λυπούμε, φατσιμένος μαζί του στα Κυπριακά, ο οποίος ήταν ερωτευμένος μαζί τους, ο οποίος ήταν κολλημένος μαζί τους, το χρησιμοποιούσαν για άλλους σκοπούς. Και εγώ ήταν κάτι που όσες φορές το άκουγα, τους έλεγα πώς μπορείτε. Πώς το κάνετε αυτό. Πώς μπορείς να παίζεις με την καρδιά του άλλου. Είναι απάνθρωπο. Μα δεν μου έχει πει τίποτα. Το έχω καταλάβει. Αν το έχεις καταλάβει, δεν είναι κρίμα αυτός ο άνθρωπος να παίξεις με τα αισθήματα του. Δηλαδή, με γουστάρει αυτή η γυναίκα. Με γουστάρει αυτός ο άνδρας, εγώ δεν τον γουστάρω, δεν την γουστάρω, αλλά χρησιμοποιώ αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι καλό θύμα για μένα γιατί μου έχει αδυναμία ή προσπαθεί να με κερδίσει ερωτικά, το χρησιμοποιώ για να πετύχω άλλους σκοπούς. Αρέσκονται στη χειραγώγηση. Μήνυμα τώρα. Ο φίλος που έγραψε την επιστολή, τώρα ας δούμε τι μας λέει. Καλημέρα σας. Σας βλέπω. Ζούμε σε μια μικρή κοινωνία που γνωριζόμαστε όλοι κάπως και έγινε η γνωριμία με την οικογένεια της σε λίγους μήνες, όχι αμέσως. Okay. Άρα... Απολογούμε. Άρα μας λέει ότι δεν έγινε αμέσως, αλλά άμα ζεις σε μικρή κοινωνία γνωρίζεσαι, ναι. Όντως, όντως. Όμως σου έδειξε φιλία αμέσως, σε προσέγγισε αυτή. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση... και να μας διορθώσει ο φίλος αν κάνουμε πάλι λάθος, είναι το εξής, ότι κάποια στιγμή του ζήτησε να κάνουν τις πλάτες, ούτως ώστε να συγκαλυφθεί όποια ερωτική σχέση είχε με τους υπόλοιπους κλπ. Ναι. Από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο συγκεκριμένος κύριος, και λαμβάνοντας υπόψη αυτό που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή ότι δεν ενέδωσε... Στις ερωτικές προτάσεις που είχε από τη συγκεκριμένη κυρία, κάποια στιγμή τις έκανε πλάτες για όλη αυτή την ιστορία. Κάτι το οποίο το θεωρώ ανήθικο. Γιατί το θεωρείς ανήθικο, Πέτρο μου? Είναι... Εσύ το βρίσκεις σωστό να κάνεις πλάτες, ας πούμε, σε κάποιον φίλο, τέτοιο θέμα? Να σου πω κάτι. Η ηθική μου έχει να κάνει με μένα. Ο δικός μου κώδικας οθικής. Εντάξει, αν εγώ ως άνθρωπος δεν θα απαντούσα το στεφάνι μου, εντάξει, ή δεν θα απαντούσα τη σχέση μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το επιβάλλω και στους φίλους μου. Δηλαδή, αν ένας φίλος μου έρθει και μου εμπιστευτεί, μου εκμυστηρευτεί ότι έχω μια εξωσυζυγική σχέση ή έχω μια παράλληλη σχέση με την μόνιμη μου σχέση, δεν είναι δική μου δουλειά να τον... Είναι όμως δουλειά σου να το συμβουλεύσεις, γιατί η περίπτωση της κυρίας, μιλάμε ότι, αν θυμάμαι καλά, γράφει ότι επί 15 χρόνια που είναι παντρεμένη, συνεχώς απατούσε τον άντρα της. Οπότε δεν είναι ένα, να το πούμε, ένα παράπτωμα, μια φορά. Γίνεται συνεχόμενα εδώ και χρόνια. Οπότε εκ των πραγμάτων αυτό δεν μπορείς να πεις ότι είναι σωστό. Οποιοσδήποτε άνθρωπος το κάνει. Και αναρωτιέμαι αν τη συμβούλεψε. Να μας απαντήσεις αν τη συμβούλεψες. Να σου πω κάτι. Εγώ αν είχα φιλία με έναν άνθρωπο και ερχόταν να με εμπιστευτεί κάτι τέτοιο, θα προσπαθούσα να δω γιατί το κάνει. Το κάνω πλάτες. Τι να σου πω, ρε. Πώς αντικρίζεις μετά, εφόσον έκανε παρέα και με τον άντρα της και με τα παιδιά και Θα σου την πει ο Πετράκης σήμερα. Έχεις έγκια, μήπως σου την πω εγώ. Είχες έγκια, αλλά ξεσπαθώνει το παιδί. Μα πώς θα αντικρίσεις μετά, θα κάτσεις στο ίδιο τραπέζι με τον άντρα της κυρίας, με τα παιδιά? Φαντάζομαι θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να γίνεσαι σαν συνένοχος σε όλη αυτή την απάτη. Έτσι δεν είναι? Μη μου πεις όχι τώρα, σε παρακαλώ. Είναι δύσκολη θέση, σαφέστατα. Θα πεις την άποψή σου. Mm-hmm. Θα πεις την άποψή σου. Για παράδειγμα, εμένα μου έχει τύχει να πω σε άτομο που γνώριζα παλιά στο παρελθόν, πολύ παλιά, όχι πρόσφατα. Αρχίζουν τώρα οι άντρες. Οι άντρες στο φιλενάδο που να αναρωτιούνται. Δεν μιλάμε για παλιά. Μιλάμε mm-hmm. προ 15 ετίας. Mm-hmm. Έχει τύχει να πω σε πρόσωπο που έκανα παρέα ότι νομίζω πως δεν είναι καλή ιδέα αυτό που κάνεις να πατάς στον σύντροφο σου. Μου έχει τύχει να το κάνω αυτό. Μου έχει τύχει να αρνηθώ να κάνω πλάτες. Ναι. Και μου έχει τύχει, όταν αρνήθηκα να κάνω πλάτες, να βρεθώ κατηγορούμενη. Η κουβέντα αυτή έγινε... Τι φιλία ήταν και για σένα? Το 2004. Δεν είναι φιλία πλέον. Ακριβώς. Και μιλούμε για φιλία που είχε ξεκινήσει από τα παιδικά μου χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει. Εγώ είπα τη γνώμη μου ευθαρσώς. Είπα, εγώ έχω τη γνώμη ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να σταματήσεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν θα πω τίποτα. Mm. Δεν είναι η θέση μου να πω κάτι. Okay. Η θέση μου είναι να σου πω εσένα να σταματήσεις. Μάλιστα, είχα πάρει και extreme measures. Τώρα μιλάμε τώρα για φιλική σχέση, όχι στο γραφείο. Είχα πάρει και αυτό τον τύπο και του είπα, πρόσεξε πολύ καλά τι κάνεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι ένας πολύ νεότερος άνδρας μπλέκεις με μια γυναίκα που έχει και ένα παιδί και έχει αυτό. Είσαι διατεθειμένος, αν το μάθει η μαμά σου. Mm-hmm. Τον τρόμαξα. Και? Διέκοψε αυτός, μετά που τον τρόμαξα. Τη το είπα, αυτό θα κάνω. Επειδή γνώριζα και το άλλο πρόσωπο. Θα πάω για να του πω, φιλαράκι, εσύ τώρα, ο οποίος είσαι, ξέρω εγώ, 25, είσαι και που μόλις τελείωσες τις σπουδές σου, που δεν έχεις ούτε δουλειά ούτε τίποτα, είσαι σε θέση να μπεις σε μια διαδικασία που μπορεί να το μάθει ο άνδρας της κοπέλας και να τη χωρίσει ή να έρθει να σε κάνει το ένα ή το άλλο ή αυτά. Ακριβώς. Λοιπόν, και ο τύπος, επειδή θέλει απλώς να περάσει καλά, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Και μάλιστα, της είχα πει, θέλω να μου φέρεις ό,τι έχεις από αυτή τη σχέση, γράμματα, ενθύμια και αυτά, εδώ στο σπίτι μου, για να τα πετάξω. Και γίνεται ένα περιστατικό που της λέω εγώ σε κάποια φάση που μιλούσαμε, αγάπη μου, γιατί κάνεις σαν την μπιπ, της λέω, αφού δεν είσαι. Mm-hmm. Έφυγε από το σπίτι μου, πήγε σπίτι, με παίρνει ο άντρας της τηλέφωνο και μου λέει, ποια είσαι εσύ που είπες στη γυναίκα μου μπιπ? Του λέω, δεν έχω πει τη γυναίκα σου μπιπ. Έχω πει στη γυναίκα σου κάτι άλλο, δεν έχω πει αυτό. Εσύ είσαι η μπιπ, μου λέει, εσύ που είσαι το ένα, που είσαι το άλλο, που είσαι χωρισμένη, πρέπει να πλένεις το στόμα σου με ροδόσταγμα, μου είπε. Σταμάτησε εκεί η κουβέντα ή συνέχισε με επιπλέον αποκαλύψεις κλπ? Περίμενε, ακούστε. Πρέπει να πλύνεις το στόμα σου με ροδόσταγμα εσύ, προτού πιάσεις τη γυναίκα μου στο στόμα σου, εσύ mm-hmm. που είσαι χωρισμένη και είσαι έτσι που... και είσαι αλλιώς. Κατάλαβα. Του μου λέει, σου απαγορεύω να έρθεις ξανά σε επαφή με τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Του λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καληνύχτα. Πήγα αμέσως και ξεφορτώθηκα τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Mm-hmm. Και όταν η κοπέλα αυτή προσπάθησε να γίνει ξανά φίλου μαζί μου, της είπα, τάχω, όταν τα είχα πετάξει, αν με ξαπάσει τηλέφωνο θα πάρω στον άντρα σου, δεν τα πήρα φυσικά. Και έτσι τελείωσε. Εγώ έτσι το είχα χειριστεί τότε, αλλά εγώ ήμουν ψυχολόγος, ήμουν άλλη φάση ρε παιδί. Ήξερες. Σε εκείνη τη φάση κατάλαβα ότι αυτή η κοπέλα, την οποία δεν την ήξερα ιδιαίτερα καλά, γιατί κάποιον μου το γνωρίζεις από μικρός και ξαναβρίσκεσαι σε μια άλλη φάση στη ζωή σου. Mm-hmm. Δεν είμαστε οι ίδιοι που ήμασταν στο δημοτικό, για παράδειγμα. Αλλάζουμε, ναι. Εκεί αντιλήφθηκα ότι αυτή η κοπέλα ήταν σε μια φάση που έκανε τρέλες. Εκ των υστέρων έμαθα ότι ξανά έκανε τρέλες, αλλά δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Και απαντά ο φίλος μας. Σου έδωσα απάντηση τώρα πώς το χειριστήκα εγώ. Π.χ. αν έρθεις εσύ τώρα ναι. και μου πεις ότι σκέφτεσαι να πατήσεις το τέρι σου, θα σου πω, φέρ το νου σου όπου τον έχεις, τι είναι αυτές οι βλακίες, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, όχι να δημιουργήσουμε και θέματα. Δες το συμφέρον σου, το συμφέρον σου, το καλός νόμενο συμφέρον σου, δες ότι είσαι με μία κοπέλα που είναι σαν τα κρύα τα νερά, με μία κοπέλα που είναι τόσο αξιόλογος άνθρωπος, μία κοπέλα που είναι έξω καρδιά, με μία κοπέλα που δεν θα ξαναβρεις τέτοια να μ' την αφήσεις. Και θα με βάλεις στον ιστό δρόμο. Θα προσπαθήσω να σε συμβουλεύσω. Ναι. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, απαντά ο φίλος που έγραψε την επιστολή, τη θεωρούσα φίλη μου που ήταν πλεγμένη
και ήθελα να την βοηθήσω για να μην διαλύσει την οικογένεια της, για τα παιδιά της. Την παρακάλαγα να πάει στο ψυχολόγο και πήγε μόνο για λίγο καιρό όταν υπέφερε. Με τον άντρα της δεν ήμασταν φίλοι, απλά τον ήξερα. Και λέει μου την έπεσε μια φορά σε στιγμή κρίσης. Ναι, το έχουμε πει αυτό. Δεν ήταν φίλη του, λέει αυτή. Δεν ήταν φίλος της ο άντρας της. Και επίσης αυτό που μας είχε πει ο Γρηγόρης για τους ναρκισσιστές. Είναι ότι τους ναρκισσιστές μπορείς να τους πιάσεις λίγο, μόνο όταν βρίσκονται σε φάση κατάθλιψης. Εκεί μπορεί να ταπεινωθούν λίγο και να ζητήσουν βοήθεια από ψυχολόγο ή από το περιβάλλον τους, επειδή βρίσκονται στην ανάγκη. Όταν ξανασταθούν στα πόδια τους, όταν έρθουν στα ίσα τους, ξανά προς τη δόξα τραβούν. Και αυτό το λέω και για παιδιά ναρκισσιστών και για γονείς ναρκισσιστών και για συναδέλφους ναρκισσιστών και για ερωτικούς συντρόφους ναρκισσιστών. Την ώρα που είναι κάτω, γι' αυτό πολλές φορές εγώ έχω τη γνώμη, τους ναρκισσιστές δεν τους κάνεις θεραπεία για την κατάθλιψη. Παιδιά, αν έχετε έναν ναρκισσιστή στο περιβάλλον σας, ο οποίος έχει πέσει στα πατώματα και δεν είναι καλά, σκεφτείτε πολύ καλά πρώτον τον στείλετε για θεραπεία. Ήταν να το στείλετε για θεραπεία, μπορεί να επανέλθει δρυμύτερος. Ενώ να μην το σπρώξετε να κάνει θεραπεία. Εννοείται ότι όποιος ζητήσει θεραπεία του την προσφέρουμε. Το έλεγε αυτό η συγγραφέα η Μάρο Μαμβουνάκη, ένα από τα βιβλία της. Η οποία η Μάρο είναι δικηγόρος, είναι νομικός, είναι συμβολιογράφος και είναι και ψυχαναλύτρια. Δεν είναι ψυχολόγος, αλλά οι ψυχαναλύτες είπαμε ότι ασχολούνται και αυτοί με την ψυχοθεραπεία. Και σε ένα από τα βιβλία της, τα παλιότερα της Μάρο Μαμβουνάκη, αγαπημένη συγγραφέα, έγραφε ότι πολλές φορές διαρωτούμε ως ψυχοαναλύτρια, ψυχοθεραπεύτρια, αν είναι ηθικό να δίνω βοήθεια ψυχοθεραπευτική στον κακό άνθρωπο, εντός εγώ κακό, γιατί άμα είναι πεσμένος ψυχικά, άμα συναισθηματικά δεν είναι καλά, δεν είναι και πολύ όρεξη να κάνει κακίες. Αν όμως τον ανυψώσω και του φτιάξω τη διάθεση, τότε μπορεί να κάνει και κακό στον κόσμο. Είναι χειρότερα τα πράγματα. Δεν λέω να αρνούμαστε την παροχή ψυχολογικής ή ψυχιατρικής βοήθειας, ειδική ψυχικής υγείας, όταν τους ζητάτε. Δεν είναι αυτό που λέω, δεν είναι αυτό που εισηγούμε σε καμία περίπτωση. Και κανείς ειδικός ψυχικής υγείας δεν έχω υπόψη μου μέχρι τώρα, αν έχετε εσείς, πέστε μου, να αρνηθεί να δώσει βοήθεια σε κάποιον και για λόγους τέτοιους. Όμως. Είναι η μόνη φάση των ναρκισσιστών που μπορείς έτσι να τους νιώσεις λίγο κοντά σου ή να μπορούν να σ' ακούσουν σε κάτι όταν είναι στα κάτω τους. Το γεγονός ότι ο κύριος την πήγε σε ψυχολόγο, την κυρία αυτή. Την πήγε, ναι. Την έπιασε από το χέρι και την πήγε. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, νομίζω. Βεβαίως, το αναγνωρίζουμε. Διότι είναι αγνή πρόθεση, όντως, να βοηθήσει τον άλλον. Ναι, μα να μου. Την πήγε στο ψυχολόγο και αυτή τι έκανε. Πες μου τι έκανε. Αυτή πήγε και τι έκανε. Βελτιώθηκε. Τι έκανε. Όσο καιρό χρειαζόταν βοήθεια και της την έδινε ο ψυχολόγος πήγαινε, μόλις ένιωσε καλύτερα... Άλλαξε πάλι. Στο καλό. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν τόσα χρόνια, γιατί μιλάμε για 15 χρόνια, ο άντρας της να μην έχει καταλάβει τίποτα. Έλα μου. Τι λες. Τι έλα. Άμα δεν καταλαβαίνεις στον πρώτο μήνα, θα καταλάβεις ποτέ. Εκτός και έρθει κάποιος να σου το πει... Ναι, μα παιδί μου, μα είχε ανθρώπους οι οποίοι το τραβάει το αίμα τους. Πώς το λένε. Το έχεις, λέει. Και τόσο και να κάνει τα στραβά μάτια. Μα 15 χρόνια να κοιμάσαι όρθιος. Σοβαρό μιλάμε. Πρέπει να διαβάσει το καινούριο μου βιβλίο. Το καινούριο μου βιβλίο. Τον Οκτώβριο, το οποίο θα βγει. Α, 8 Νοεμβρίου. 364 μέρες μετά που βγήκε το πρώτο, από το ψυχογιό. Το καινούριο μου βιβλίο, που είναι το δεύτερο που εκδίδεται από τις εκδόσεις ψυχογιός και το τέταρτο στη σειρά από τα βιβλία που έχω γράψει που εκδίδεται, εκδίδεται 8 Νοεμβρίου. 2018, το προπερσινό είχε εκδοθεί 9 Νοεμβρίου 2017, 464 μέρες μετά. Στο καινούριο μου βιβλίο έχω μια ιστορία που είναι έτη χειρότερη, με έναν σύζυγο. Πόσο καιρό κοιμόταν? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και μάλιστα όταν του το έλεγαν οι άλλοι γύρω, δεν το δεχότανε με τίποτα, με τίποτα. Ναι. Το έλεγε ο αδερφός του συγκεκριμένα. Πρόσεξε, γιατί οι κεραίες σου πιάνουν γάιρο, που λέμε. Θα τις ακούσει καμιά φορά. Λέει μια φίλη μου από την Πάφο, λέει, αυτού οι κεραίες πιάνουν γάιρο. Τα είχα υψηλές κεραίες. Τόσο μεγάλα, ναι. Που έχουν μακρά εμβέλεια. Λέει, οι κεραίες πιάνουν γάιρο. Από Πάφο Κάιρο είναι πολύ μακρύ. Από την Κύπρο στην Αίγυπτο. Του το έλεγε ο αδερφός του. Τσακώθηκε με τον αδερφό του. Μετά την έπιασε στα πράσα
τηλεφωνικός, mm-hmm. δηλαδή βρήκε στο κινητό της πληροφορίες και αυτά. Άτσι θα θυμηθώ γιατί. Α, αυτή τα είχε με κάποιον στη δουλειά της. Ωραία. Και αυτός παντρεμένος και αυτή παντρεμένη. Πολύ ωραία. Τα χάλασε μαζί του και τα έφτιαξε με ένα νεότερο ελεύθερο. Μάλιστα. Και ο πρώτος εραστής πήγε και την κατάδοση στο σύζυγο. Αχα. Τον έβγαλε τρελό. Του είπε, όχι παιδί μου, καμία σχέση, εγώ μαθώα, εγώ είμαι μια χαρά κυρία, απλώς αυτός μου την πέφτει και επειδή εγώ δεν τον θέλω, ήρθε να σου πει εσένα αυτό για να, να μου κάνει κακό επειδή δεν έδωσα στις προτάσεις του, τις ανήθικες. Και ησύχασε ο τύπος. Την επομένη όμως, ο πικραμένος εραστής του έστειλε screenshots, απεικονίσεις οθόνης. Ξέρετε τώρα με τη νέα τεχνολογία, μπορούμε να φωτογραφίσουμε ένα στιγμιότυπο της οθόνης. Όπως εγώ τώρα έχω φωτογραφίσει την οθόνη του κινητού μου. Μπορώ να φωτογραφίσω ένα μήνυμα. Και όσοι δεν ξέρετε, να το μάθετε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Να κάνετε screenshots. Να κάνετε screenshots με ποια έννοια? Με την έννοια ότι μπορεί να γράψετε κάπου κάτι στη σελίδα κάποιου, αυτός ο άλλος θα το διαγράψει και θα σας βάζει τρελό. Τα screenshots είναι, δικαιούμαστε να έχουμε screenshot από τα μηνύματα μας, screenshot από τις σελίδες κοινωνικών. Βεβαίως. Και για μας. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, την επομένη, τόσο πολύ τσαντίστηκε και με τον άνδρα της που δεν ήθελε να καταλάβει, mm. το έστειλε απεικονίσεις στο κινητό του. Κατάλαβε μια χαρά μετά. Κατάλαβα. Του στρίζει απεικονίσεις στο κινητό του. Αυτή τότε παραδέχτηκε ότι κάτι είχε, το οποίο ότι με παρέσυρε και με έκανε και ξέρεις και βρήκαμε σε δύσκολες θέσεις και αυτά. Συγχώρεσέ με και θα είμαστε μαζί για πάντα και το ένα και το άλλο. Το δέχτηκε αυτός ο τύπος. Μετά από καιρό, σε κάποια φάση έπιασε το κινητό της ενώ ήταν στον μπάνιο και βρήκε όντως συνομιλίες, όχι μόνο με τον νεαρό, αλλά και με άλλους νεαρούς. Ναι. Εκεί πέρα αυτή έσπασε το κινητό της. Τα έβαλε μαζί του γιατί να σπάσει την ιδιωτικότητά της. Αυτό έχω ακούσει πολλές φορές. Δηλαδή βλέπεις το κινητό του άλλου μήνυμα το οποίο είναι όχι ενδεικτικό, αποδεικτικό. Αποδεικτικό. Ακριβώς. Αποδεικτικό ότι έχει εξωσυζυγικές δραστηριότητες. Και θα την πεις και από σένα πάνω. Το πρόβλημά σου είναι ότι έπιασε το κινητό σου. Λοιπόν. Και εκεί προσπάθησε να δει τι θα κάνει, έκανε την επανάσταση σου και αυτά. Και μετά του είπε, ξέρεις αγάπη μου, εγώ θα αλλάξω κινητό. Θα κόψω σχέσεις με όλους. Πες μου ότι τη συγχώρεσε πάλι. Έκανε και τρίτο παιδί. Όχι μόνο ότι τη συγχώρεσε μετά. Έλα ρε Θεκλά τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάρτε με τηλέφωνο. Πάρτε μας τηλέφωνο, γιατί δεν πιστεύει. Έχουμε και τη... Δεν πιστεύει ο Πέτρος ότι συμβαίνουν αυτά. Ναι, ποιον έχουμε. Την κυρία Μαρία, καλή σας μέρα. Χαίρετε. Καλημέρα, Θεκλίτσα μου. Καλημέρα, Πετρούλη. Πετρούλη, ου! Τι κάνετε, πώς είστε, έχω ξαναπάρει στην εκπομπή. Όλα καλά, σίγουρα. Είμαστε όλα καλά. Θα ήθελα, παιδιά, να σας ρωτήσω. Έχω μία αδερφή, όπου δεν θα πω αυτά. Όχι, να μην πεις. Όχι, έτσι θα πω, εννοείται, έτσι θα πω. Δεν είμαι Κατίνα. Τέλος πάντων. Όχι, δεν είναι θέμα Κατίνας, είναι θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν ναι. υπονόησα ότι είστε Κατίνα, εντάξει. Ναι, βεβαίως, καταλαβαίνω. Ναι. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Να μας κάνετε. Εμένα η αδερφή μου που με έχει διαλύσει με την οικογένειά μου και ελάχιστον με τα παιδιά μου και μου την έχει πέσει και ο άντρας της. Είναι τόσο χειριστικός άνθρωπος και χειρίζεται. Θέλω να μας εξηγήσετε λίγο τι εννοείται σας έχει διαλύσει η αδερφή σας. Με κατηγορεί για πράγματα που δεν ισχύουν. Είναι μεγαλύτερη σας ή μικρότερη σας η αδερφή σας? Είναι μεγαλύτερη μου. Εν τω μεταξύ, αν ακούει και η αδερφή, γιατί να σας πω κάτι, mm-hmm. το έχουμε ναι. πάθει εδώ στην εκπομπή. Είχε ναι. πάρει ένας κύριος μια φορά τηλέφωνο και έλεγε κάποια πράγματα για την πρώην γυναίκα του. Mm-hmm. Έδωσε ναι. άλλο όνομα, όμως το αντιλήφθηκαν εκ των υστέρων
Όταν είδαν την εκπομπή στο διαδίκτυο οι φίλοι και οι συγγενείς της πρώην γυναίκας του και με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν πώς έδωσες βήμα σε κάποιον ο οποίος λέει ψέματα και τέτοια και αυτά. Και τους είπα, δεν γνωρίζω ποιος παίρνει τηλέφωνο. Γι' αυτό βγάζουμε και ανώνυμα. Γι' αυτό και σας είπα κιόλας, σας μην πείτε κάτι. Αν κάποιος, αν σας ακούει η αδερφή σας και θέλει να πάρει, όχι να πει με αδερφή της, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα κλάμω εγώ θέλω να μου απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση. Αυτό το άτομο είναι αρρωστό? Γιατί μόνο αυτό το συμπέρασμα εγώ βγάζω. Εάν μας πεις την ιστορία σου και όντως ώστε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες όπως είχαμε με αυτή την υπόθεση που μας έδωσε ο νεαρός, μπορούμε να σου δώσουμε. Όχι να σου δώσουμε μια διάγνωση, να κάνουμε μια υπόθεση. Ναι. Κοίταξε, κατά καιρούς πυλώνει το όνομα, κατά καιρούς ψεύδεται για διάφορα πράγματα, κατηγορίες ενάντια μου. Και εγώ είμαι τοξική, να το πω σε εισαγωγικά. Σας λέει ότι είστε τοξική? Όχι, εγώ αποκαλώ τώρα τον εαυτό μου, έτσι που ακούω εσάς. Δηλαδή... Η λέξη τοξικός τι σημαίνει, τοξική σχέση τι σημαίνει, μια σχέση που σε δηλητηριάζει, δηλαδή όταν βρίσκεσαι με έναν άνθρωπο, ναι, να νιώθεις άσχημα. Πάντα τρέχα από πίσω της, πάντα τρέχα από πίσω. Μήπως ήσουν ασυνεξαρτώμενη της εσύ, μήπως είχες την ανάγκη να τη σώζεις ή την ανάγκη να την κάνεις να νιώθει καλά? Δεν ξέρω αν είναι αυτό, αλλά με πρόσβαλε πάρα πολύ σαν προσωπικότητα και το αποκορύφημα ήταν όταν μου την είχε πέσει ο άντρας της, θέλαμε και ψεύτησε με μυθοπλανή, πώς το λένε. Μυθομανή, σε έβγαλε μυθομανή. Μυθομανή, ναι. Τι είχε ρωτούσε ο Βαγγέλης, το πιάσες. Το άκουσα, Βαγγέλη, αν θέλεις επανέλαβε, συγγνώμη. Βαγγέλη, γιατί... επανάλαβε την ερώτησή σου. Συγγνώμη. Λέει ο παραγωγός μας πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και αν το έχει πει στην αδερφή της, γιατί λέει την έβγαλε μυθομανή. Πώς ξεκίνησε να έχετε διαφορές με την αδερφή σας? Μετά από αρκετά χρόνια που είχε γίνει, όταν μου την είχε πέσει ο άντρας της, και αναγκάστηκα, γιατί αυτοί πήγανε πρώτοι και λέγανε ότι εγώ την έπεφτα, έτσι. Και είχα φτάσει στο αμήγγυλο, θα το πω και τι θέλει ας γίνει, έτσι και αλλιώς. Είτε έτσι ήταν αλλιώς, για αυτούς ήμουν μια τυποτένεια, να το πω έτσι, και μια πρόστιχη. Συγγνώμη για τη φράση μου. Έτσι. Ναι, αντιλαμβάνομαι όμως ότι με την αδερφή σου, έτσι όπως τα περιγράφεις, για πολλά χρόνια είχατε διαμάχες. Και μπορεί, αν μας πάρει τηλέφωνο η αδερφή σου, να πει το αντίστοιχο για σένα τώρα, δεν είναι? Λά, να πει: έχω μια αδερφή τοξική, η οποία την έχει πέσει στον άντρα μου. Από οικογένεια για μένα, από μικρή, ας πούμε. Ήθελα να είσαι μικρότερη εσύ. Είσαι μικρότερη. Ναι, είμαι μικρότερη. Ναι, είμαι μικρότερη. Είσαι μικρότερη. Υποψιάζεσαι ότι μπορεί να σε ζήλευε... Να φτάνω στο συμπέρασμα να λέω ότι είναι άρρωστη. Κοίταξε να σου πω, αγάπη μου. Εάν η αδερφή σου έχει κάποια διαταραχή προσωπικότητας, η διαταραχή προσωπικότητας είναι διαταραχή. Εντάξει, στη ψυχολογία και στη ψυχιατρική πλέον δεν χρησιμοποιούμε τον όρο ασθένεια. Χρησιμοποιούμε τον όρο διαταραχή. Ένας ο οποίος έχει, για παράδειγμα, διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας, γεννιέται έτσι. Εγώ είμαι από τους ψυχολόγους που υποστηρίζουν το γενετικό παράγοντα και μιλάω και από προσωπική και επαγγελματική πείρα. Το κάθε μωρό από μέσα από την κοιλιά σου, της μάνας του, όταν είναι έγκυος, δείχνει διαφορετικά σημάδια. Είστε μητέρα εσείς? Ναι, βεβαίως. Πόσες εγκυμοσύνες είχατε? Πάνω από 5. Λοιπόν, στις εγκυμοσύνες σας ήταν όλες οι ίδιες? Όχι, βέβαια. Δεν ήταν η κάθε εγκυμοσύνη διαφορετική και το κάθε παιδί που γεννιόταν είχε διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετικό τρόπο λειτουργίας? Ναι, ναι. Κάποια πράγματα τα φέρνουμε μαζί μας. Δυστυχώς, σας λέω τώρα την άποψη μου ως ψυχολόγος, τη δική μου. Υπάρχουν και κάποιες άλλες θεωρίες που μιλούν για περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εγώ τίνω προς τους γενετικούς παράγοντες, γιατί έχω δει πολλές φορές παιδιά ιδίας οικογένειας, τα οποία είναι και κοντινά σε ηλικία. Δηλαδή, τους μεγάλωσε η ίδια μάνα, ο ίδιος πατέρας, μεγάλωσε στο ίδιο περιβάλλον και ο ένας είναι μια χαρά ισορροπημένη προσωπικότητα και ο άλλος έχει κάποια διαταραχή. Και εκεί δεν μπορείς να πεις είναι το περιβάλλον, αφού η ίδια μάνα τον έχει μεγαλώσει, ο ίδιος πατέρας τον έχει μεγαλώσει. Και αν πας πίσω, επειδή λέμε εδώ στην Κύπρο ότι παίρνουμε από 7 γενιές, η κληρονομικότητα μας παίρνει από 7 γενιές. Αν πας πίσω και σκεφτείς πρόσωπα από τους προγόνους σας, και από τις δυο, και από τον πατέρα σου και από τη μητέρα σου, μπορεί να σκεφτείς κάποιον παππού, προπαππού, γιαγιά, θείο, άνθρωπο μεγαλύτερος ηλικία, ο οποίος ήταν παράξενος, τσακωνόταν με τους άλλους, και να του μοιάζει η αδερφή σου.
Μπορείς να... Μην μου πεις, αλλά τώρα που σου το λέω, σου έρχεται στο μυαλό κάποιος. Κάποια. Το έχω κάνει. Όχι, το έχω κάνει. Είναι σπάνιο φαινόμενο, πραγματικά. Μπορεί να ήταν πριν 4 γενιές, που να μην, να μην το γνώριζες. Μπορεί. Πάντως, είναι αυτός αυτά ο άνθρωπος... τα πράγματα, το να εξελιχθεί ένας άνθρωπος με διαταραχή προσωπικότητας, κατά τη δική μου γνώμη, ειδικά αυτές οι διαταραχές που έχουν να κάνουν με την ενσυναίσθηση, με την έλλειψη ενσυναίσθησης, είναι θέμα κληρονομικότητας. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που είναι ο εγκέφαλος τους wired, που λέμε στα αγγλικά, που είναι καλωδιωμένος ο εγκέφαλος τους, κάποια σημεία, και αυτό το δείχνουν και μελέτες απεικονιστικές μελέτες που απεικονίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου ανθρώπων την ώρα που θα βλέπουν μια εικόνα που περιμένεις ότι θα έβγαζε ένα συναίσθημα που δεν φωτίζεται εκείνο το σημείο. Δεν θα έλεγα τη λέξη αρρώστια, έτσι γεννήθηκε θα έλεγα, η διαταραχή θα την έλεγα. Αν όντως έχει διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας, έχει αυτή τη διαταραχή και εσύ ως αδερφή της, οφείλεις να προστατεύσεις τον εαυτό σου από την τοξικότητά της. Δηλαδή τέτοιους ανθρώπους... Πάντως έχω φτάσει στο σημείο να λέω... Είναι τρελή, ας πούμε. Έχω Κοίταξε, φτάσει στο σημείο να με φέρει εάν προσπαθήσεις να μπεις μέσα στο μυαλό ενός διαταραγμένου, θα τρελαθείς, ε. Δηλαδή, ξέρεις αυτό που σας λέω πολύ συχνά, δεν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο, ισχύει πολύ περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Φτάνει στο σημείο να αμφισβητεί τον εαυτό. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι έχει βάλει κάποιους ανθρώπους από την οικογένειά μου εναντίον μου. Δηλαδή, με την κλίκα μου, ας πούμε, τα άλλα να μην έχω επαφή. Έχεις να μην τους ανάγκη, είναι αυτούς τους ανθρώπους που τους έχει πάρει με το μέρος της, τους έχεις καμιά ανάγκη. Όχι, πραγματικά τώρα πια. Μπορείς να ζήσεις καλύτερα χωρίς αυτούς. Βεβαιότατα. Εντάξει, εγώ έχω να σου πω το εξής. Ακούω συνεχώς από ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τις εκπομπές μας. Και χθες το βράδυ το συζητούσαμε με μια φίλη που βρεθήκαμε. Λέει, εξαιτίας αυτό που λέτε για τις τοξικές σχέσεις, έχω ξεκόψει, έχω αποκόψει από τη ζωή μου κάποια άτομα τα οποία με στενοχωρούσαν και με πλήγωναν και νιώθω πολύ καλύτερα τώρα. Και νιώθω πολύ πιο χαρούμενος. Όντως. Έλα όντως να σου πω, όταν ο τοξικός είναι σαν το... Σαν να έχει μέλι. Ελκυστικός μένα, ναι, αλλά... ελκύει ο τοξικός παρόμοιους τύπους. Είπα το και άλλες φορές. Αφήστε τους να κάνουν παρέα μεταξύ τους και εμείς σας κάνουμε παρέα μεταξύ μας. Τα γερά χώρια που λένε. Καταλάβες. Ναι, ναι. Οπότε αν κάποιος είναι του ιδίου βελινεκούς... Ίδιας συνωμοταξίας. Της ιδίας συνωμοταξίας. Και πάει και συντάσσεται με έναν που πολεμά την αγάπη, που πολεμά την ανθρωπιά, που πολεμά το καλό, το όμορφο, τότε αξίζει ο ένας για τον άλλο και πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και κάτι τελευταίο θέλω να το πεις στον αέρα. Θα σε ρωτήσω αυτό και θέλω να το πεις στον αέρα. Αν είναι κάτι που μπορώ να απαντήσω θα το πω. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι τίποτα. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση μου, η απάντησή της όταν της είπα ότι ο άντρας μου την έπεσε. Κόσμια να την πεις όμως, γιατί είμαστε σε Τόσα χρόνια μου λέει, γιατί δεν ήθελες να μου πεις τίποτα. Και εγώ της απάντησα ότι δεν ήθελα να διαλύσω το γάμο σου. Και εκεί με είπε μυθοπλανής. Μυθομανή. Εσείς τι θα κάνατε στη θέση μου. Τι θα έκανες. Τι θα έκανα στη θέση σου. Στη θέση σου. Θα το λέγατε. Είπα προηγουμένως ότι δεν το είπα. Είπα προηγουμένως, αλλά δεν ήταν αδερφή μου, ήταν φίλη. Δηλαδή είχα την ευκαιρία να το πω και δεν το είπα, γιατί σκέφτηκα ότι δεν θέλω να χαλάσω το σπιτικό το ξένο και σκέφτηκα ότι ο άνδρας της, αν ήθελε να το δει, θα το έβλεπε. Ναι. Και η αδερφή σου, αν ήθελε να το δει ότι ο άνδρας της, για παράδειγμα, είναι τόσο... είναι χυδαίο να την πέφτεις στην αδερφή της γυναίκα σου, ρε παιδιά, sorry. Μα δηλαδή είναι... έχω φτάσει σε σημείο να λέω ότι και αυτή είχε χέρι μέσα. Πραγματικά σας το λέω. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά σας λέω ότι με ρωτάς αν θα το έκανα. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω αδελφή, λυπούμαι πάρα πολύ που δεν έχω αδελφή, γιατί πάντα μεγαλώνοντας έχω αδερφό τον οποίο υπεραγαπώ, αλλά όταν ήμουν μικρή ήθελα πολύ να έχω αδερφή να κάνουμε παρέα. Δεν ξέρω πώς είναι να έχεις αδερφή. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που ο αδερφός μου είναι με έναν υπέροχο άνθρωπο και ποτέ δεν χρειάστηκε
να μπω σε τέτοια διαδικασία, να έρθω σε αντιπαράθεση είτε με την ύφη μου, είτε να βάλω θκιάλαφα που λένε στον αδερφό μου για τη σχέση του, που δεν θα το ήθελα ποτέ. Δεν μπορώ να μπω στη θέση σου, γιατί δεν έχω αδερφή. Και δεν έχω, και είναι υγιής η σχέση μου με τον αδερφό μου, δεν είναι τοξική. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω ότι αν η σχέση μου με τον αδερφό μου γινόταν τοξική, μη κακόν, αν ήταν τοξική, νομίζω ότι και πρώτα απ' όλα ο αδερφός μου ίδιος θα απέκοψε τις σχέσεις μαζί μου, αν ήταν τοξική σχέση μας, και νομίζω και εγώ, δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί δεν είμαι σε αυτή τη θέση. Και όταν είναι αδερφή σου, είναι και αίμα σου, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ αυτό που έχω να σε συμβουλεύσω πρωτού κλείσουμε τη γραμμή, είναι θα σου κάνει πάρα πολύ καλό να βρεις ένα ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή της δικής σου επιλογής, να κάνεις μερικές συναντήσεις, να τα ξεκαθαρίσεις αυτά τα πράγματα. Γιατί σε πονάνε, σε πονάνε. Ακούγεσαι πονεμένη, ακούγεσαι τραυματισμένη, ακούγεσαι πληγωμένη και επίσης ακούγεσαι κιόλας ότι είσαι σε μια φάση που θες να εκδικηθείς κιόλας, δεν είναι? Και όταν είμαστε σε φάση εκδίκησης, βλάπτουμε τον εαυτό μας. Μ' ακούς, φίλοι? Ναι, σας ακούω. Βλάπτουμε τον εαυτό μας. Και ακριβή ψυχολογία, ρε παιδί μου, να κάνουν έναν πιο καλό αυτό να τους επισκεφτόμαστε. Υπάρχουν εξαιρετικοί ψυχολόγοι και στο δημόσιο. Δεν είναι μόνο στον ιδιωτικό τομέα ψυχολόγοι. Υπάρχουν και στο δημόσιο. Σε όλα τα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία υπάρχουν ψυχολόγοι. Αν δεν κάνω λάθος, στοιχίζει 3 ευρώ για όποιον είναι δικαιούχος να πάει στο δημόσιο να πληρώσει τον ψυχολόγο. Δεν είναι. Και τους κλείνω ραντεβού μέσα σε 10 μέρες από ό,τι έχουμε ρωτήσει. Το αργότερο σε 10 μέρες σου κλείνω ραντεβού. Είναι επιβεβαιωμένο αυτό, γιατί το ψάξαμε. Το ψάξαμε από την παραγωγή και λέει σε 10 μέρες από τη μέρα που ζητάς ραντεβού με ψυχολόγο στο δημόσιο σου κλείνουν. Άρα δεν είναι απαγορευτικό αυτό. Εντάξει, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατάλαβες, και να σου πω κάτι για την εκδίκηση. Άκουμε. Οι τοξικοί άνθρωποι και οι ναρκισσιστές άνθρωποι και γενικώς οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει το δρόμο της κακίας ή που αφέθηκαν στο δρόμο της κακίας, ανοίγουν λάκκους για τους άλλους και πέφτουν ήδη μέσα. Ναι, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς σχέδια εκδίκησης και πράξεις εκδίκησης, γιατί όταν εκδικείσαι και όταν έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι πρέπει να εκδικηθείς, χαλιέσαι εσύ ο ίδιος. Εσύ ο ίδιος κουβαλάς μέσα σου κάτι τόσο αρνητικό. Είπατε. Περνάει ένα μπίνγκ από το μυαλό για εκδίκηση, αλλά δεν. Θα γίνει από μόνο του. Θα γίνει από μόνο του. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Πρωτού πάρουμε τον αγαπημένο μας κύριο Παναγιώτη. Περιμένω πώς και πώς να τον ακούσω. Περιττό να σου το πω. Είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσει με τον κύριο Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη, ένα βράδυ πρέπει να πάμε να φάμε με τον Παναγιώτη τον δικό μου, με τον Πέτρο, με την Κλέλια. Να πάμε έτσι να γνωριστούμε, που θα έρθει και ο Νικόλας στην Κύπρο. Εν τω μεταξύ, να έρθει και ο Λοΐζος ο Μαρκίδης ο σκηνοθέτης μας, να έρθει και ο Βαγγέλης ο Ευαγγέλιο ο παραγωγός μας και ο αρχισυντάκτης μας, να έρθει και η Σπυρούλα Σόντι ο βοηθός παραγωγής μας, να πάμε όλοι να φάμε, εντάξει. Λοιπόν, μήνυμα από το παιδί που έγραψε την επιστολή, όπως ακριβώς τα λες είναι, Θέκλα μου, για τους ναρκισσιστές. Πέτρο, καλά τα λες, αλλά είναι να μην σου τύχουν τέτοια. Ο άντρας της είναι πανέξυπνος, αλλά με χαμηλή αυτοεκτίμηση, καλοπροαίρετος και τη γουστάρει πολύ. Ακόμα η κυρία, επειδή μπήκε με σχέδιο στο γάμο, έχει ίδια συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια του γάμου. Δηλαδή είναι γάμος συμφέροντος και να του φέρετε με τον καλύτερο τρόπο για να μην την υποπτευθεί. Χαίρετε. Κύριε Παναγιώτη μου! Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σου. Καλημέρα. Και στην κυρία Μαρία χαιρετίσματα. Καλημέρα, με τον κύριο Παναγιώτη γνωριστήκαμε μέσω της εκπομπής, ε. Ναι, τον γιο του τον Νικόλα τον ήξερα από πριν και ανακάλυψα πριν ένα μήνα ότι είναι γιος του κύριου Παναγιώτη ο Νικόλας. Έλα, κύριε Παναγιώτη. Να μην νομίζει ο κόσμος δηλαδή ότι βάλω τους παρέες μου να πιάνουν τηλέφωνο. Όχι, αφού είπαμε να ξαναπούμε. Το λέω για αυτούς που δεν. Τώρα μας ακούνε, ναι. Παρακολουθώ πράγμα και πιάνω που είναι αρχή. Εγώ είναι διότι έχω και εγώ σε απόψη μου να σου πω. Για να ακούσουμε. Να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε από τίποτα. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ ξεκινώ και να ρωτήσω ότι η πολλή η φιλία και η πολλή καλοσύνη βλάφτει και την ψάχνεις. Λοιπόν, αν δεν είσαι καχύποπτος, πας στον τη γη, τότε να σου συμβούν. Για τον κύριο τώρα, που έμπλεξε με την κουβέντα αυτή, έθελε και έμπλεξε, τα έθελε και τα πάσε. Δεν μπορεί, τι γυρεύει τώρα ένας άνθρωπος, τελείως άλλο που μόνος του ήταν. Ήταν μόνος του, ναι. Έλεγε την τα παράπονα. Από ό,τι κατάλαβα, κύριε Παναγιώτη, τούτη η κοπέλα πρέπει να είναι πολύ όμορφη.
Πρέπει να είναι έτσι η κορμάρα, να είναι. Αφού λέει ότι γυμνάζεται κιόλα, πρέπει να είναι εντυπωσιακή γυναίκα. Αφού λέει ο φίλο τη, ο άντρα τη θέλει την πολλά ακόμα. Και μπορεί τούτο το παιδί να κολακεύτηκε ότι ασχολήθηκε μαζί του για φιλία μια τόσο γοητευτική γυναίκα. Και σίγουρα η χαμηλή αυτοεκτίμηση παίζει ρόλο σε αυτό. Όχι, μπορεί. Σίγουρα. Σίγουρα γοητεύτηκε για να τη κάνει το γιατρό. Που τη στιγμή που ο άλλος έρχεται να σου πει ορισμένα οικογένειακά του, το οποίο εσένα δεν σε ενδιαφέρουν, διότι σαν τώρα αν έρθει κάποιος να μου πει εμένα να πει, να του πω τι αξιάζει, πήγαινε σε ψυχολόγο, να του τα πεις. Εμένα, εγώ μπράσω όπως συμβουλεύει, λάθος. Λοιπόν, μα την έστειλε και στο ψυχολόγο, την έστειλε και στο ψυχολόγο. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν έτσι θα ανακατευτώ όμως με τούτο. Όχι να κάνω και παρέα να πάω και σπίτι του. Τι έγινε με ένας άνθρωπος ελεύθερος. Άντρας, μην λάλλεις τη λέξη άνθρωπος γιος άντρας. Κύριε Παναγιώτη, τι να τα χαλάζουμε. Ένας άντρας ελεύθερος μέσα σε μία οικογένεια. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη, μην το πιστούν το πράγμα. Γιατί για παράδειγμα, εγώ έχω έναν πολλά καλό παιδικό μου φίλο. Με τον οποίο κάμναμε παρέα μόνοι μας προτού γνωρίσω τον άντρα μου. Και με τον άντρα μου τώρα κάνουμε παρέα και τρεις. Δηλαδή θα έρθει σπίτι μας να φάμε κάθε τόσο. Θα πάμε έξω όλοι μαζί. Δεν κάνουμε παρέα μόνοι μας. Δεν είπα ότι είναι κακό. Ενώ και οι γονείς μου, που είναι 45 χρόνια παντρεμένοι, κατά καιρούς έχουν διάφορες φίλες και φίλους που είναι ελεύθεροι που κάνουν παρέα ενός ζευγάρι. Δεν είναι κακό ένα ζευγάρι να κάνει παρέα με έναν ελεύθερο. Όχι, αλλά περίμενε μισό λεπτό. Που τις συνθήκες τούτες είναι κακό, διότι ο προχώραν τούτος, ποιος δεν μπορεί να τους χωρίσει και να μένει φταίει θέμα στο τέλος. Δηλαδή είναι αυτή και ο φταίχτης. Ναι, αυτόν το είπε κιόλας ότι είχα ζει να είμαι φταίχτης. Το είπε ότι στο τέλος της μέρας ο άντρας θα θεωρούσε ότι εγώ ήμουν η εξωσυζυγή της σχέση. Μπράβο, εσείς δηλαδή κάνετε παρέα με το παιδί με αυτό, αλλά δεν πάτε να του πείτε, να του, σας κάνει, να του κατηγορήσετε την οικογένεια σας. Πράγματα που δεν τον αφορούν. Η παρέα είναι άλλο. Λες άλλες κουβέντες στην παρέα. Δεν λες κουβέντες οικογενειακές. Γι' αυτό λαλούν και τα ενίκο μη ενδύμο. Τα ενίκο μη ενδύμο είναι μια λέξη, μια φράση η οποία χρησιμοποιείται συχνά. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει πάντα σε όλα. Γιατί μερικές φορές όταν υπάρχει βία στην οικογένεια, για παράδειγμα, πρέπει να ανοίξουν το στόμα μας, να μιλήσουμε για να ζητήσουμε προστασία. Αλλά όταν έχουμε μια υγιή σχέση ενός ζευγαριού, η πολύ προσωπική του σχέση, τα πολύ δικά του, τα συναισθηματικά του, τα ερωτικά του, τα οικονομικά του, τα δικά του, δεν έχουν καθόλου την ανάγκη να τα μοιραστούμε. Λοιπόν, όταν είναι υγιή η σχέση του. Ναι, πρέπει ο άνθρωπος να είναι καχύποπτος. Πρέπει να ψάχνετε. Δεν μπορεί κάποιος τώρα, όπως λες εσύ, να μου πει καλημέρα και να έρθει να μου κάνει τον Κυπουρό δωρεάν και τα αυτά δωρεάν και ποτούτα. Πρέπει να ψαχτεί να καταδείς. Είναι να που γυρεύει του ως τώρα. Κάτι θέλει. Είναι τόσο καλός άνθρωπος. Κύριε Λέισο, δηλαδή είπα στον δική μου ζούμε, πρέπει να είσαι λίγο ξύπνιο. Διότι δεν γίνεται τώρα, γνώρισα μια κοπέλα, και βουρά σπίτι να μου το καθαρίσει, να μου κάνει την οικογένεια να είμαι στο σπίτι και δέχεται τη γυναίκα μου και δεν ψάχνεται η γυναίκα μου να δει ότι αν πατσέχω ότι κατάλαβες. Ναι, ναι. Εννοείς να είμαστε υποψιασμένοι. Εντάξει, ναι. Τώρα εμάς ο στόχος της επιστολής μας είναι να απαντήσουμε στον άνδρα τον νεαρό. Φυσικά είναι πολύ καλό να παράπλευρα να παίρνουν κάποια μηνύματα και άνδρες οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια σχέση με μια γυναίκα που τους εκμεταλλεύεται, όπως ο άνδρας της κυρίας αυτής, όπως διαφαίνεται από την επιστολή. Mm. Από την άλλη όμως, ο στόχος μας περισσότερο είναι να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι γίνονται θύματα μιας φιλίας χρηστικής. Δηλαδή να μην αφήνουμε τους φίλους μας. Τους φίλους εντός αγωγικών, γιατί πώς, δεν το λες φίλο αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι φίλος. Η λέξη φίλος βγαίνει από τη λέξη φιλό, από το ρήμα φιλό στην αρχαία ελληνική, που σημαίνει αγαπώ. Φίλος είναι κάποιος που σε αγαπά, χωρίς να είναι συνδεδεμένος, χωρίς να είναι συγγενής μαζί σου. Ναι, αλλά δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα, δεν είναι αγαπητικό το να χρησιμοποιείς τον άλλον. Εγώ έφυγα ένα συμπέρασμα από τον κύριο. Ότι πρώτο, ενδιαφέρονται για την κοπέλα, ο ίδιος, λοιπόν. Ο ίδιος σου απαντάει τώρα που σ' ακούει και λέει: βρισκόμασταν κάθε μέρα και επειδή περνάγαμε ώρες μαζί λόγω της δουλειάς, δεν γινόταν να μην μιλάμε. Είμαι αρκετά καχύποπτος, αλλά όλα αυτά έγιναν με τα χρόνια. Κατάλαβες, εγώ επειδή το ξέρω αυτό το παιδί, είναι ένα παιδί το οποίο
είναι σκεπτόμενος. Καταλαβαίνεις. Ναι, τα φιλοσοφά τα πράγματα. Ναι. Μερικές φορές παθαίνεις την κύριε Παναγιώτη. Μα, και η συνήθεια, δηλαδή αν εργάζεσαι στον ίδιο χώρο με κάποιον. Ναι. Και αν το βλέπεις κάθε μέρα 3-4 ώρες και συναγελάζεσαι μαζί του, έχεις επαφή μαζί του εκ των πραγμάτων, ναι. Μπορεί να παρασυρθείς και σιγά σιγά να συνδεθείς με ένα πρόσωπο. Σωστά. Με το οποίο να μην ταιριάζεις. Γι' αυτό λέμε ότι από την αρχή μιας γνωριμίας, είτε αυτή είναι φιλική, είτε αυτή είναι επαγγελματική, είτε αυτή είναι ερωτική, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Μπράβο. Να βλέπουμε τυχόν σημάδια ναρκισισμού, ναι, ή τοξικότητας, αυτό που θα πούμε και στη συνέχεια, ούτως ώστε να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας από τον κίνδυνο του να ολισθήσουμε, δηλαδή να γλιστρήσουμε, να παρασυρθούμε ή να προσκοληθούμε μέσα σε μια σχέση η οποία δεν είναι καλή και υγιής για εμάς. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Εγώ το έχω δει αυτό το πράγμα και με ανθρώπους οι οποίοι είναι, ας πω ένα παράδειγμα, με τους γονείς μου. Mm. Όταν ήμουν φοιτήτρια, ήρθα σε κάποια φάση από τη Θεσσαλονίκη και μου γνωρίζουν μια κυρία οι γονείς μου, μια κυρία θρήσκα, η οποία ήταν ξένη, είχε έρθει στην Πάφο, τους είχε προσεγγίσει, πολύ καλή κυρία. Την έβαλαν στο σπίτι μας, ενώ τη φιλοξένησαν σε κάποια... Η μαμά μου εκεί που είναι το σπίτι μας έχει δύο μικρά διαμερίσματα που τα έχει για τους παππούδες, τη φιλοξένησαν στο σπίτι μας, της άνοιξαν το σπιτικό τους, τη καλή κυρία. Εμένα κάτι δεν μου είχε αρέσει τότε, σε αυτή την κοπέλα. Κάτι μου φάνηκε ότι πήγαινε χει, αλλά ήμουν πολύ μικρή, ήμουν στο δεύτερο έτος. Και είχα πει στον πατέρα μου, παπά, κάτι δεν μου αρέσει με την κοπέλα, κάτι πάει χει. Και αυτή είχε πει, έλεγε κάποιες απίστευτες ιστορίες, για το ότι είχε φιλοξενηθεί, ξέρω εγώ, σε άλλη χώρα, δεν ήταν Κύπρη αυτή, σε μια αεραποστολή, και ότι πήγαν να την εκμεταλλευτούν και να την κάνουν και ξέρω εγώ. Και εκ των υστέρων, μετά από 6 μήνες, μου είπαν οι γονείς μου ότι αυτή η κυρία έδειξε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και τους κακολόγησε ότι ήθελαν να την εκμεταλλευτούν οικονομικά. Γιατί, άκου να δεις, τότε έκτιζε μου το σπίτι μου η μάνα μου. Εντάξει, παλιά μυαλά. Ήμουν φοιτήτρια και χτίζε μου σπίτι. Και το σπίτι μου με έχτιζε, έπαιξε πολύ ρόλο στο να μην πάει και καλά η ζωή μου. Και το σπίτι μου με έχτιζε εμένα η μάνα μου. Μπράβο. Είναι στον Άγιο Νεόφυτο στην Πάφο. Ξέρεις που είναι ο Άγιος Νεόφυτος? Που πάνω από τον Άγιο Νεόφυτο. Ναι, ναι, και είναι πολλά μεγάλο η κοπέλα. Και τότε η κοπέλα είχε πρόβλημα με άσθημα. Και λέει της η μάμα μου, θέλεις να σου παραχωρήσουμε μισό οικόπεδο μου τζάβου να χτίσουμε τη στέκλη, ήταν ανάμιση το οικόπεδο. Να χτίσεις μέσα ένα σπιτάκι, γιατί θα μέσα στην Πάφο έχει υγρασία, να πάει πάνω στο χωρκό. Για να σου το δώσουμε την πενησιά μας. Να σου το παραχωρήσουμε. Αυτό θα πάει στη μάνα μου το οικόπεδο, το χωράφι. Και να σου το παραχωρήσουμε να χτίσεις ένα μικρό σπιτάκι, να μένεις εκεί, να σε γειτόνισσα με τη Θέκλα, για να είσαι εντάξει με το σπρέμβονες σου. Και γύριζε εντζελάλε μες στην Πάφο, ότι προτείναν της η γονή μου να χτίσει σπίτι μες στο χωράφι της για να της φάνε τα λεφτά της. Που η μάμα μου ήταν να πάρει στο γράψι. Σκέφτου! Και μου το λέει, μάμα, για όνομα του Θεού, είπαμε να είμαστε φιλάνθρωποι. Και είπα του το εγώ τότε, προσέχετε κάτι παϊχή, και να είμαι μάμα, είσαι δίκαιο. Άρα λοιπόν, κυρία Θέκλα, η πολύ. Και μετά λέω, όταν σα κατηγόρησε άλλου, ότι αν την εκμεταλλευτούν, να την κάνουν, σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι εκμεταλλεύτρια. Μπορεί εκείνη να ήθελε να του εκμεταλλευτεί. Άρα, δηλαδή λοιπόν, μπορεί να το πάθουν και άνθρωποι μορφωμένοι και άνθρωποι όρημοι. Δηλαδή, λοιπόν, είναι εύκολο να την πατήσει. Και λέει ο φίλος εδώ και λέει: εμένα δεν μου άρεσε να αυτή ως γυναίκα, γι' αυτό και έκανα παρέα. Γιατί αν μου άρεσε ως γυναίκα, δεν θα κάναμε παρέα. Εντάξει, αυτό και εγώ έχω αυτό το κριτήριο, φίλε, και το είχα όσο καιρό ήμουν ελεύθερη. Σωστό. Ότι αν μου αρέσει κάποιος άνδρας ερωτικά, δεν θα κάνω παρέα μαζί του, γιατί θα υπάρχει ο κίνδυνος να αναπτυχθεί κάτι περισσότερο. Τίμιος ο κύριος. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη, πολύτιμη η συνεισφορά σου και σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να δούμε ποια είναι αυτά τα σημάδια, αυτά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να προσπαθήσουμε να τα διακρίνουμε για να καταλάβουμε ότι ένας άνθρωπος είναι πιεριστικός. Λοιπόν,
Καταρχήν, νομίζω ένα το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Είναι η θυματοποίηση. Όταν βλέπεις ότι κάποιος θυματοποιείται, κάτι βρωμάει εκεί πέρα. Μιλάς για το αν μας κάνει θύματα εμάς ή αν θυματοποιείται ο ίδιος. Όλη αυτή η μυρολατρία, ξέρεις, εγώ έχω χιλιάδιο προβλήματα. Ο κλαμμένος, αν κλαίγεται. Ναι. Ναι, το να κλαίγεται κάποιος. Το να κλαίγεται, εσύ το είπες στη Δημοτική, εγώ το λέω στην Αργό. Το να κλαίγεται κάποιος είναι δείγμα ότι είναι πιθανό να σου ζητήσει πράγματα. Εμένα από ό,τι αρχίσει κάποιος να μου λέει, ξέρεις, έχω προβλήματα και δεν έχω λεφτά και δεν έχω το... Ξέρω τι θα είναι το επόμενο. Η ενοχή. Για παράδειγμα, είναι... παίρνει κάποιος τηλέφωνο και λέει, κυρία Δέκλα, είμαστε έτσι, έχουμε αυτό το πρόβλημα και δεν έχουμε λεφτά και να πεις την έχουν πείσμα να κάνουν ένα έρανο για μας. Και θέλει, όχι, γιατί δεν είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή, δεν είμαστε μια εκπομπή η οποία κάνει εράνους για να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθηθούν και από μόνοι τους, είτε ακολουθώντας την νομοθεσία και με το να απαιτήσουν τα νομικά τους δικαιώματα, είτε κάνοντας δουλειά με τον εαυτό τους. Εμείς δεν είμαστε εκπομπή που αγοράζει ψάρια και δίνει δώρο σε αυτό που δεν έχει να φάει. Είμαστε μια εκπομπή που στόχος μας είναι και φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε ιδέες για το πώς να μάθει κάποιος να ψαρεύει μόνος του. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάποιος κλαίγεται, αυτό εμένα με ξενερώνει αμέσως. Δεν είναι κάτι δηλαδή, κάτι δεν η μιζέρια, καλά, ναι. Το έχω πρόβλημα και δεν είμαι καλά. Μυρολατρία, αυτό ναι, που σου είπα. Ναι. Είναι... κάνει επίκληση στο φιλότιμο μας και στην ευαισθησία μας, ώστε αν μετά μας ζητήσει κάτι κάποιος ο οποίος κλαίγεται, να πούμε, μάνα μου ρε, να είμαι καλός άνθρωπος και να κάνω το πράγμα. Τον καημένο μου. Ναι. Τον καημένο. Να ξέρετε ότι αυτοί που έχουν πραγματικά προβλήματα, έχουν και αξιοπρέπεια και δεν κλαίγονται. Μπορεί να τα συζητήσουν με ένα τόνο μη επιβαρυντικό με τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν. Δεν θα δραματοποιήσουν την κατάσταση. Αλλά βάζουν πρώτη ήδη προσπάθεια για να βοηθήσουν τον εαυτό τους να βγει από το τέλμα που ίσως βρίσκεται, να βγει από την μαύρη τρύπα στην οποία νιώθει πως βρίσκεται. Και κάποιος ο οποίος θέλει πραγματικά βοήθεια με την έννοια του της στήριξης της ουσιαστικής, σ' ακούει κιόλας, σ' ακούει. Πόσες φορές, το έχεις δει και εδώ, παίρνει κάποιος τηλέφωνο και λέει, και λέω εγώ, θυμάσαι? Στην εκπομπή που κάναμε για τη βία στην οικογένεια. Ναι. Και λέω, πήγε η φίλη σας στο 1440, δεν απαντάει. Κενό. Πήγατε στο 1440, δεν απαντάει. Τι. Κάνατε αυτή την νόμιμη διαδικασία. Δεν απαντάει. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εκείνο το πρόσωπο, το οποιοδήποτε πρόσωπο, παίρνει και λέει τον πόνο του και τον περιγράφει και με πολύ έντονα χρώματα, δεν σημαίνει πως είναι αλήθεια. Πολύ πιθανό να είναι ένα πρόσωπο το οποίο θέλει να βγει στην τηλεόραση, να βγει στην εκπομπή της, να πάω στη Θέκλα να τα πω. Παλιά λέγονταν να πάω στον Τάδε να τα πω, να πω στον Μάμα, μπορεί να πει στον Μάμα. Τον Μακαρίτη, τον Μάμα. Εκεί που είσαι καλά, να είσαι αγαπημένη μου. Έχει πρόσωπα τα οποία μπορεί ακόμη και εδώ στην εκπομπή, και δεν μιλάω για τη σημερινή εκπομπή, μιλάω γενικά, μπορεί να πάρουν τηλέφωνο, όπως στην περίπτωση που είπα πριν. Τον τύπο ο οποίος πήρε τηλέφωνο να κατηγορήσει την πρώην γυναίκα του ότι του έκανε κακά, και όταν επικοινώνησε η οικογένεια της γυναίκας του μαζί μου μετά, μου είπαν πράγματα και θάματα. Και λέει, έδωσε άλλο όνομα, αλλά εμείς τον καταλάβαμε από τη χρειά της φωνής του. Ναι. Δηλαδή, και όσοι τηλεφωνάνε εδώ, σαν η κυρία που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο, την είδες ότι ήταν δεκτική στο να ακούσει εισηγήσεις, ήταν δεκτική στο να το συζητήσει, όπως και το παιδί που έστειλε την επιστολή και να προβληματιστεί. Και τι ήθελε? Ήθελε να ακούσει πράγματα, να επιβεβαιωθεί για κάποια πράγματα ότι δεν είμαι τρελός, γιατί πάντα τα θύματα των ναρκισσιστών είναι και θύματα gaslighting παράλληλα, και έχουμε εξηγήσει τι είναι το gaslighting. Και θα το ξαναεξηγήσουμε κάποια στιγμή σίγουρα. Gaslighting είναι ο άλλος να σε βγάζει τρελό για να μπορέσει να σε χρησιμοποιήσει. Όταν ένας άνθρωπος παίρνει εδώ τηλέφωνο, μπορεί να πάρει για να βεβαιωθεί ότι δεν είναι τρελός. Και στα email που μου στέλνουν πολλές φορές, που μου λένε μια ιστορία και μου λένε, σε παρακαλώ, δεν θα την κάνεις στην εκπομπή. Και αν κάποιος δεν θέλει να την κάνω στην εκπομπή, δεν θα την κάνω στην εκπομπή. Εννοείται. Μα δεν δικαιούμαι να την κάνω. Και μπορεί να απαντήσω πίσω με ένα link. Θες που ξεκίνησα το κανάλι στο YouTube? Το κανάλι στο YouTube το ξεκίνησα
Το 2013. Έτσι από ερώτημα που σου στάλθηκε από κάποιον. Το είχα το κανάλι από προηγουμένως. Mm-hmm. Το είχα από το 2011. Και όποτε πήγαινα στην τηλεόραση, έβαζα μέσα την εκπομπή. Mm-hmm. Γιατί ήθελα να έχω ένα αρχείο. Σε κάποια φάση, γύρω στο 12-13, ξεκίνησα να λαμβάνω πάρα πολλά email. Mm-hmm. Το 13 έγινε αυτό. Και πολλά email ήταν πανομοιότυπα. Mm-hmm. Έφυγαν ένα συγκεκριμένο θέμα. Και σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ιδέα να κάνω μια κολεξιόν με βίντεο. Απαντήσεις βίντεο. Απαντήσεις, ώστε όταν κάποιος μου στέλνει email και είναι παρόμοιο με κάτι άλλο, να του στέλνω το βίντεο. Μάλιστα. Και έτσι μαζί με συνεργασία με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, την κουμπάρα μου πλέον και φίλη μου, μου είχε πει η Αριστονίκη τότε, γιατί δεν φτιάχνεις βιντεάκια στο YouTube. Mm-hmm. Και τότε μαζί με έναν φίλο, τον οποίο θέλω να το φιλοξενήσω και στην εκπομπή, τον δημοσιογράφο, τον Λουκάτο Χριστοδουλίδη, κάναμε κάποια homemade videos. Mm-hmm. Πόσα ήταν, δεν θυμάμαι κιόλας, το ονομάζαμε Like Thekla, είχα βγάλει και όνομα εκπομπής, διαδικτυακή εκπομπή και βγάζαμε κάθε Δευτέρα ένα επεισόδιο. Και στην πορεία από εκεί ξεκίνησε το κανάλι στο YouTube και ξεκίνησε να έχει τη δημοτικότητα που έχει σήμερα. Πολλοί κόσμος λέει, έχω το κανάλι, playlist από το κανάλι και το ακούω στα αυτή μου, ενώ κάνω γυμναστική, ενώ κάνω δουλειές κλπ. Και μπορεί να μου στείλουν τώρα mail κάποιος, σαν χθες, μια κυρία μου στείλε ένα mail. Δεν μου το έχει στείλει χθες, 30 Αυγούστου μου το έχει στείλει, αλλά χθες κατάφερα να το δω. Και της απάντησα με ένα playlist. Μια σειρά από εκπομπές δηλαδή. Τη σειρά των εκπομπών για το mobbing. Mm-hmm. Και μου γράφει πίσω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, νόμιζα ότι ήμουν τρελή. Δηλαδή, δεν της έγραψα πολλά λόγια. Της έστειλα τι είναι το mobbing, είδε την εκπομπή, κατάλαβε ότι αυτό ήθελα να της πω, αυτό που βιώνεις είναι mobbing. Και μου λέει, νιώθω καλύτερα τώρα. Και όχι απλά νιώθω καλή, δηλαδή επιβεβαιώθηκα ότι έχω δίκιο, αλλά μου δίνεις και εργαλεία μέσα από τις συζυγίες, από τις εκπομπές, για να κάνω και κάτι γι' αυτό. Άρα κάποιος ο οποίος κλαίγεται, αν εμείς είμαστε αφελείς, θα τα πάρει όλα. Έχουμε μια εκπομπή μέσα στο κανάλι που έχει τίτλο «Κλαμμένος τα παίρνει όλα». Την είχαμε κάνει με τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο το 2016, Ανδρέα μου. Και έχει πάρα πολλές χιλιάδες views αυτή η εκπομπή. Ο κλαμμένος τα παίρνει όλα. Λοιπόν, αν ο άλλος είναι κλαμμένος και αν εμείς είμαστε θύματα του, θα μας τα πάρει όλα. Mm-hmm. Άρα, κάποιος που κλαίγεται δεν είναι κακό σημάδι. Άλλο. Οι ενοχές, το να δημιουργείς ενοχές των άλλων, είναι ένα δείγμα χειριστικότητας, τοξικότητας, όπως θες. Βεβαίως. Δηλαδή, αν τον κάνεις να νιώσει. Πες μου ένα παράδειγμα. Ότι τελικά για αυτό που συνέβη, εσύ φταίς, δηλαδή το ότι παραστράτησα και βρήκα μια άλλη ερωτική σχέση, είδες τελικά εσύ φταίς γιατί μη είχες παραμελήσει. Μπράβο. Είδες τι μου έκανες να σου κάνω. Αυτή την φράση, ξέρετε πόσο συχνά την ακούνε θύματα βίας, είτε σωματικής είτε ψυχολογικής βίας. Με ανάγκασες να σε δείρω. Με ανάγκασες να φωνάζω. Με ανάγκασες να κάνω το ένα, να κάνω σύφτες. Το άλλο. Ναι. Σύφτες. Άλλο, αρνητικό χιούμορ. Α, μπράβο. Κάποιος διάβασε. Σαρκασμός κάποιο και... Κάποιο μωρό διάβασε χθες, ναι. Ναι, βεβαίως. Αυτό με τον σαρκασμό. Να τον μειώνεις τον άλλον, πώς να σου το πω. Εγώ, Πέτρο, εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που αυτοσαρκάζονται. Mm-hmm. Που ανοίγουν το στόμα τους και κοροϊδεύουν χιουμοριστικά τον εαυτό τους. Ανθρώπους που σαρκάζουν τους άλλους, τους απεχθάνομαι. Γιατί ο αυτοσαρκασμός δείχνει ευφυΐα και διανοητική και συναισθηματική. Ενώ αντίστοιχα η κοροϊδία προς τους άλλους. Η κοροϊδία προς τους άλλους είναι κακία. Και πολλές φορές στο bullying και στο mobbing, σου λένε πράγματα, σου λέει, α, μωρέ, για αστείο στόπα. Δηλαδή, πόσες φορές έχω ακούσει να λέει ότι αποκαλούν κάποιον ο κοντός, για παράδειγμα. Ή ο μουτάς, αυτός που έχει μεγάλη μύτη. Ήρθεν και ο τάδε. Τα παρατσούκλια που βγάζουν σε κάποιους. Ναι. Το να τονίζεις τον άλλον... Κάποιο μειονέκτημα που μπορεί να έχει, εν πάση περιπτώσει, ναι, ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, ένα άλλο πράγμα να βγαίνω εγώ εδώ πέρα και να λέω με βαρέλα, δηλαδή με χοντρή. Όταν το λέω εγώ, δεν με ενοχλεί. Όταν έρθει άλλος και να μου πει σε χοντρή, θα με ενοχλήσει. Ναι. Γιατί το πώς βλέπω εγώ τον εαυτό μου και το πώς κρίνω εγώ τον εαυτό μου, είναι κάτι δικό μου προσωπικό και μπορώ να κάνω και κάτι για να το αλλάξω. Δηλαδή, μπορώ να κάνω κάτι για να διορθώσω ένα ελάττωμα που έχω ή με το να το πω,
να βοηθήσω τον εαυτό μου να αφυπνιστεί και να κάνει κάτι. Αυτή την περίοδο χρειάζομαι αφύπνιση για να πάω παρακάτω στο επόμενο στάδιο που είναι να φύγουν τα επόμενα 10 κιλά. Νομίζω το κάνουμε στο 19 αυτό. Λοιπόν, όταν το κάνω εγώ, δεν με ενοχλεί γιατί ξέρω τα κίνητρά μου. Mm-hmm. Ξέρω ότι το κάνω για να γελάσουμε, το κάνω για να νιώσω καλύτερα. Όταν το κάνει ο άλλος όμως. Δεν ξέρω τα κίνητρά του και δεν μπορώ να φανταστώ θετικά κίνητρα του να λες τον άλλον τα ελαττώματα του, να του λες πώς είναι έτσι τα μαλλιά σου, μωρέ. Δεν είναι και ο τρόπος που το λες. Ναι. Δηλαδή, κάλλιστα θα μπορούσα να σου πει Αριστονίκη κάτι, ότι ξέρεις, θέκλα μου κάτι πάχινες, δεν ξέρω εγώ, αλλά είναι ο τρόπος που θα σου το πει. Ναι, έχει περίπτωση να μου πει ότι πάχινε. Παράδειγμα σου λέω. Παράδειγμα σου λέω. Κόβει το μυαλό της και προσέχει την υγεία της, θα μου πει ότι πάχινε. Παράδειγμα σου λέει, δηλαδή ο τρόπος που θα σε προσεγγίσει και θα σου πει πώς θα ήταν καλό τέλος πάντων να δεις πάλι τη διατολόγο κλπ. Όταν αυτά που σου λέει ο άλλος σε κάνουν αυτόματα να νιώθεις χάλια, mm-hmm. αυτό είναι δείγμα τοξικότητας. Ωραία, ξεκάθαρα. Τώρα το είπες μια χαρά νομίζω. Είναι... Δηλαδή, όταν με το που... ή χτυπάει το τηλέφωνο και γράφει πάνω, mother in law. Στο κινητό μου, εγώ στα ελληνικά γράφω όλες τις επαφές, δεν μιλώ για μένα. Είμαι το που βλέπεις ένα όνομα, ένα αριθμό στην οθόνη σου, mm-hmm. να πιάνεται η καρδιά σου. Αυτό είναι δείγμα τοξικότητας. Μία φίλη εφάνταστη μου γράφει, θα σου στείλω ένα μήνυμα mm-hmm. Που έχω στείλει στην πεθερά μου. Για να δεις πώς διαχειριζόμαστε τις τοξικές σχέσεις. Φυσικά, αυτό το μήνυμα, το έκανα, το έστειλα τώρα αυτές τις μέρες, μετά που είμαι 3 χρόνια σε ψυχοθεραπεία και έχω ενδυναμωθεί πολύ και της έγραψε «Αγαπητή μου μητέρα, mm-hmm. με λύπη μου σε ενημερώνω ότι έχω αποφασίσει να κόψω κάθε επικοινωνία μαζί σου. Δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις παρά να το σεβαστείς. Ο γιος σου, παρόλο που κατά τη γνώμη μου βλάπτεται από το να έχει επαφές μαζί σου, δεν θα έχει κανένα εμπόδιο από εμένα στο να σε επισκέπτεται. Δεν θα ήθελα με τίποτα να σκεφτώ, να διανοηθώ ότι εσύ ως μητέρα θα έμπαινες στη διαδικασία να κάνεις ζημιά στην οικογένειά μας mm-hmm. με το να ασκείς πίεση στο γιο σου να έρχεσαι στη ζωή μας, δηλαδή να έρχεσαι εσύ στο σπίτι μας. Και θέλω να πιστεύω πως ως μορφωμένος και καλλιεργημένος άνθρωπος μπορείς να το σεβαστείς. Οι δικοί μου οι γονείς δεν έχουν καμία θέση στο να παίρνουν αποφάσεις για μένα. Mm-hmm. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, μην υποθέτεις ότι οι γονείς μου είναι αυτοί που με έχουν πει να διακόψω σχέσεις μαζί σου και μην μπαίνεις στη διαδικασία να τους ρίχνεις φτεξίματα. Μην παίρνεις τηλέφωνο τόσο συχνά τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και μένα, γιατί δεν έχουμε κάνει φραγή στο τηλέφωνο μας. Και δεν μπορούμε, δεν νιώθουμε καλά εμείς ήδη να σου κάνουμε φραγή. Και οι γονείς μου σταμάτησαν να σου απαντάνε όταν κάθε φορά που τηλεφωνούσες ήταν για να κατηγορήσεις το παιδί τους. Ωραιότατο μήνυμα, λοιπόν, κάτω σκρίνσω το συγκεκριμένο μήνυμα. Μου το έκανε σκρίνσω και μου το έστειλε. Απίστευτο. Λοιπόν, ένας φίλος mm-hmm. ρωτάει, μήπως υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται τοξική σχέση, που θέλουν να αυτοτιμωρούνται και να θυματοποιούνται. Ίσως χρειάζονται να λυπούνται τον εαυτό τους, αλλά θέλουν και κάποιον να τους δίνει σημασία. Όχι από χαμηλή αυτοεκτίμηση, αλλά ανάγκη να έχουν έναν άνθρωπο κοντά τους. Ίσως σε κάποιους αρέσει το κλάμα. Τους κεντρίζει να προχωρήσουν. Αυτοί οι φίλοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν είναι codependent personalities. Mm. Είναι συνεξαρτώμενες προσωπικότητες. Και η κουμπάρα μου, η Αριστονίκη, λέει: αυτή που έστειλε αυτό το μήνυμα είναι θεά. Είσαι θεά, αγάπη μου. Είναι απίστευτο κόρη. Μήνυμα. Θα σου πω, εσένα με αφήνει να σου πω ποια είναι. Είσαι θεά, κόρη. Είσαι θεά. Η πεθαρά πρέπει να είναι ακόμα πάνω στο κινητό να κοιτάζει το μήνυμα. Λοιπόν, περαστικά στις τη Δευτέρα είναι η θεματάρα που ζητάει η Αθηνά η Χάλκο από πέρσι, που ζητάει ο Πέτρος Αθανασίου από πέρσι. Θα ξεμαλιαστούμε εδώ πέρα. Και εγώ θα του συγκάνω φέτος. Έφτασε η ώρα για αυτή την εκπομπή. Θα μου τα μαλλιά μου, μωρό μου. Όχι, δεν θα χαλάσω, η αλήθεια είναι. δεν θα κάνω κάτι τέτοιο. Πες το θέμα, μωρό. Λοιπόν, Facebook, γνωριμίες από τα social media, σχέσεις από τα social media, γελάει εδώ μεταξύ, δεν την δείχνει κανένα, γελάει. Μα αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ τον άντρα μου τον γνώρισα στο Twitter. Να σε σάσω τη Δευτέρα. Εγώ, παντ'
καλοπαντρεύτηκα από τα social media και θα μου πεις εναντίον τη Δευτέρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε για σχέσεις από Facebook. Ακολουθεί το μεσημέρι και κάτι και μετά από αυτό το όλα καλά. Στο όλα καλά ξέρετε είναι και η Κλέλια για Σεμίδου, το τέρι του Πέτρου. Γεια σας. Φέρνει κοντά σας το ακτινολογικό κέντρο Κοτζαμάνι. Εξυπηρέτηση εύκολη, γρήγορη, ανθρώπινη. 30 χρόνια προσφοράς στον τομέα της ακτινοδιαγνωστικής. Η εμπειρία και η γνώση μας οδήγησαν στη δημιουργία ενός πρότυπου ακτινολογικού ιατρίου στη Λεμεσό. Κοτζαμάνις Βιοδιαγνωστική. Τηλέφωνο 25 81 85 85. Είμαστε κοντά σου.